Μας ακούτε κανονικά? Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μας ακούνε. Η επιστροφή από πού είναι? Χρήστο. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει για να ξεκινήσουμε. Έχει ωραία ηχό, λέει ο Γιάννης, θαυμάσια. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν την παρουσίαση. Παρότι έχει αρκετά slides, θα την πω αρκετά γρήγορα, γιατί θέλω να αφιερώσουμε το χρόνο σε ερωτήσεις. Στη διαχείριση του μεταναστευτικού έχουμε στόχο, εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, πρώτον να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Δεύτερον, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Τρίτον, να δώσουμε ανθρωπιστικές βίζες σε περιπτώσεις όπου απαιτείται. Αλλά τέταρτον, πάρα πολύ σημαντικός στόχος είναι να χτυπήσουμε τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Αυτών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για οικονομικούς λόγους και προσπαθούν να κάνουν τη χώρα μας την πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη χρειάζεται μετανάστευση, αλλά χρειάζεται λελογισμένα και με κανόνες. Και σε αυτό το τομέα, επίσης, το Υπουργείο μας έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες. Στηρίζουμε αυτούς που πραγματικά δικαιούνται η διεθνούς προστασίας, προσφέροντας πλέον αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης. Σας θυμίζω πριν από χρόνια ένα βασικό θέμα συζήτησης στα διεθνή και εθνικά μέσα ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των ετών των άσυλων και των μεταναστών. Και πλέον αυτό δεν απασχολεί την επικαιρότητα λόγω των νέων κέντρων που έχουν δημιουργηθεί. Τους δίνουμε τη δυνατότητα πρόσβασης φυσικά σε υγεία, παιδεία και με ειδικά προγράμματα για ευάλωτες ομάδες. Και συνεχίζουμε να στηρίζουμε το πρόγραμμα ενσωμάτωσης Ήλιος, αλλά και επιπλέον προγράμματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εντάξει άμεσα προγράμματα στήριξης των αναγνωρισμένων προσφύγων από τα Ταμεία Ανάκαμψης με 36 εκατομμύρια ευρώ. Ο δεύτερος στόχος μας είναι η προστασία των ανθρώπινων ζώων και η ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, διαρκώς προβαίνει σε διάσωση περιστατικών στο Αιγαίο και στον Εύρο. Φέτος έχουμε στο θάλασσα διασώσει 32 περιστατικά, 1.361 ανθρώπους. Θέλω να τονίσω, και το έχω τονίσει πολλές φορές, ότι η προστασία των συνόρων συνεπάγεται και μια δραστική μείωση της απώλειας ανθρώπινων ζώων. Γιατί στις πολιτικές ανοιχτών συνόρων έχουμε μεγάλο αριθμό ατυχημάτων. Σας θυμίζω το 2015 και το 2016 συνολικά είχαμε 1.240 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο. Αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί πλέον σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Πλέον δυστυχώς βλέπουμε πολύ μεγάλη απώλεια ανθρώπινων ζώων βόρεια της Λιβύης, καθώς προσπαθούν βάρκες από τη Λιβύη να πάνε προς την Ιταλία. Πολύ τελευταία βλέπουμε και την προσπάθεια με βάρκες από το Λίβανο να προσπαθούν επίσης να καταλήξουν προς την Ιταλία. Αναφέρθηκα στην ανάγκη παροχής ανθρωπιστικών αδειών παραμονής. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την κατάρρευση του καθεστώτος στην Καμπούλ και την ανάληψη της διακυβέρνησης του Αφγανιστάν και του Ταλιμπάν, που βοηθήσαμε ειδικά γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες κινδυνεύανε κατά την κρίση όλης της Ευρώπης από το νέο καθεστώς να έρθουν προς τη χώρα μας. 834 άτομα, οι γυναίκες με τις οικογένειές τους, ήρθαν στη χώρα μας και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός όταν έγινε το πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε θεωρητικές δεσμεύσεις, αλλά σε πραγματοποιηθήσεις μετακαταστάσεις. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά έχουμε δηλώσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συμμετάσχει λοιπόν και η Ελλάδα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να φτιάξει το επόμενο πρόγραμμα για την επόμενη περίοδο, να συμμετάσχουμε και εμείς σε εθελοντικές μετεγκαταστάσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθρώπων που δικαιούνται και πρέπει να προστατευτούν στην Ευρώπη. Να σημειώσω επίσης ότι η Ελλάδα όχι απλώς κινητοποιήθηκε για την προστασία των εκτοπισμένων από την Ουκρανία, αλλά ήταν και στις χώρες που στο Συμβούλιο Υπουργών πίεσε να υπάρχει άμεση ενεργοποίηση της σχετικής οδηγίας του 2001, οδηγία που ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά. 75.942 Ουκρανοί φτάσαν στη χώρα μας.
20.135 έχουν υποβάλει αίτημα για να πάρουν τη 12μηνη άδεια παραμονή στη χώρα μας. Θα σας πω πάντως ότι υπάρχουν ήδη πληροφορίες και τις τελευταίες εβδομάδες για Ουκρανούς που σιγά σιγά επιλέγουν να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους, καθώς υπάρχει περισσότερη σταθερότητα σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα αναφερθώ εντάχει σε 14 σημεία πολιτικής και την πρόοδο στην οποία έχει συντελεστεί. Στο θέμα των αφήξεων, η χώρα μας, η οποία είχε πάνω από 1.000.000 ανθρώπους στην αρχή της κρίσης 15-16 που έφτασαν στην Ελλάδα, κατάφερε να περιορίσει τον αριθμό των αφήξεων το 2021 σε 8.745, που είναι ο χαμηλότερο ύψος αφήξεων της δεκαετίας. Το 2022 βλέπουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Είμαστε στις 10.270 αφήξεις μέχρι στιγμής το 2022. Εκτιμάται ότι θα είναι μάλλον οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας το 2022, παρά την ιδιαίτερα αυξημένη πίεση και στα χεσαία και στα θαλάσσια σύνορα, που οι συνάδελφοι, οι αρμόδιοι υπουργοί προστασίας του πολίτη και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής έχουν κατά καιρός αναφερθεί. Πολύ σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στις δομές φιλοξενίας. Σας θυμίζω ότι ήδη λειτουργούν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές στη Σάμο, στην ΚΟ και στη Λέρο. Υπάρχει πολύ ουσιαστική πρόοδο στην κατασκευή της δομής της Λέσβου. Ευκαιρία να σημειώσω ότι σήμερα κερδίσαμε και ένα δικαστήριο στη Λέσβο για ασφαλιστικά μέτρα που είχαν γίνει εις βάρος της κατασκευής. Το δικαστήριο θεώρησε νόμιμη την κατασκευή. Θεωρούμε το Φεβρουάριο του 2023 θα μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε τη δομή στη Λέσβο και να κλείσει η προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι, η οποία μετά τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες, πλέον έχει αξιοπρεπέστατες συνθήκες διαβίωσης. Αλλά θα κλείσει αυτή η δομή που είναι κοντά στην πόλη της Μυτιλίνης. Στόχος μας είναι τον Απρίλιο του 2023 να λειτουργήσει και η νέα δομή στη Χίο, καθώς εκκρεμούν ακόμα κάποια δικαστικά ζητήματα ως προς την πρόσβαση του εργολάβου προς τη δημόσια έκταση στην οποία θα γίνει η δομή. Ολοκληρώνεται η επέκταση και αναβάθμιση στο κιτ φυλακίου στον Εύρο και εντός του 2022 η νέα πτέρυγα θα μπορέσει να εγκαινιαστεί. Οι νέες δομές, όπως ξέρετε, έχουν ειδικές ζώνες για συνόδευτα ανήλικα, για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Έχουν πρωτοβάθμια μονάδα περίθαλψης εντός των δομών, κοινόχρηστους χώρους. Υπάρχει λειτουργία συστήματος Wi-Fi για τους ωφελούμενους και λειτουργούν από τις 8 το πρωί ως το 9 το βράδυ. 9 το βράδυ, όπως είχαμε πει, κλείνουν μέχρι την επόμενη. Θα δείτε στην παρουσίαση που θα σας στείλουμε και διάφορες φωτογραφίες από κάποιες δομές. Και βλέπετε επίσης και το κέντρο ελέγχου, το οποίο λειτουργεί εντός του κεντρικού κτηρίου του Κεράνη. Στόχος μας είναι να μπορούμε να αποτρέψουμε γεγονότα όπως τα γεγονότα της Μόριας. Δυστυχώς στη Μόρια δεν είχαμε τη δυνατότητα επιτήρησης, καθώς το 90% των ωφελούμενων τότε διέμειναν εκτός δομής. Δεν υπήρχαν συστήματα έγκαιρης πρόβλεψης. Με αποτέλεσμα δυστυχώς να έχουμε εκείνο τον εμπρησμό στη Μόρια, που ευτυχώς δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζώων. Ως προς το θέμα των διαμένοντων, αυτή τη στιγμή διαμένουν στις δομές της χώρας 18.587 αιτούντες άσυλο. Κάποια στιγμή έχουμε φτάσει σε 92.000 στις πιο δύσκολες μέρες της κρίσης. 3.211 είναι στις 6 δομές πρώτης υποδοχής, δηλαδή στον Εύρο και στα νησιά. 6.595 φιλοξενούνται σε 1.764 διαμερίσματα του προγράμματος Εστία. Το πρόγραμμα Εστία θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2022, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει. Σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε στη ΔΕΘ ότι θα λειτουργήσει ένα νέο πρόγραμμα, πιθανόν χρησιμοποιώντας κάποια από τα διαμερίσματα του Εστία για κοινωνική πολιτική, για Έλληνες πολίτες που χρειάζονται στήριξη στην έβρεση κατοικίας. Στα ΚΑΜΣ, στα υπόλοιπα της Υπηρετικής Ελλάδος, σε 27 ΚΑΜΣ διαμένουν 8.781. Η συνολική χωρητικότητα αυτών των δομών είναι 25.000 θέσεις. Κατά συνέπεια, υπάρχει επαρκής χώρος στις υφιστάμενες δομές για να μεταφερθούν όσοι στις 31 Δεκεμβρίου παραμένουν δικαιούχοι φιλοξενίας από το πρόγραμμα Εστία. Δεν είναι λογικό να πληρώνουμε και τα διαμερίσματα του Εστία όταν υπάρχει χώρος στις δομές φιλοξενίας. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε μειώσει κατά πολύ τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου. Όταν αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2019, υπήρχαν 202.497 αιτήσεις που εκκρεμούσαν. Σήμερα είμαστε κάτω από 33.000. Στόχος μας είναι κατά τα τέλη του έτους πλέον οι εκκρεμότητες να αφορούν τρέχουσες
κατά κανόνα υποθέσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική υποχρέωση της Ελλάδος αλλά και κάθε χώρας η οποία παράσχει διεθνή προστασία να μπορεί να απαντήσει σε αιτήματα ασύλου και σωστά αλλά και γρήγορα. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ζητάει άσυλο να περιμένει για χρόνια για να πάρει μια απόφαση κατά πόσο δικαιούται ή όχι διεθνούς προστασίας. Δύο σημειώσεις επιπλέον πάνω στο θέμα του ασύλου. Πρώτον, στα τέλη του 2022 θα λειτουργήσει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Αλκιόνι 2. Είναι ένα εσωτερικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει όλη τη διαδικασία ασύλου να γίνεται χωρίς τη χρήση χαρτιού, δηλαδή να είναι ψηφιακή διαδικασία από την πρώτη καταγραφή, τη συνέντευξη, την έκδοση της απόφασης και την επίδοση της απόφασης σε ψηφιακή πλατφόρμα που οι ωφελούμενοι έχουν στα κινητά τους ή σε email, αν σε περίπτωση που δεν έχουν ψηφιακή πλατφόρμα. Επίσης, να σημειώσω, επειδή είχε τεθεί ένα θέμα στο παρελθόν, τι γίνεται με αυτούς που βρίσκονται ήδη σε αστικά κέντρα και θέλουν να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Βέβαια, να σημειώσω ότι η ορθή ερμηνεία της συνθήκης της Γενέβης επιβάλλει σε όποιον μπαίνει παράτυπα σε μια χώρα για να ζητήσει διεθνή προστασία να απευθυνθεί άμεσα στις αρχές, άρθρο 31. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που έχουν ήδη βρεθεί στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα αστικά κέντρα και θεωρούν ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση διεθνής προστασίας. Λειτουργούν ήδη οι δομές στη Μαλακάσα και τα Διαβατά ώστε να μπορούν να δεχτούν αιτήσεις. Αυτές γίνονται ψηφιακά η πρώτη καταγραφή και το ραντεβού. Γίνεται ψηφιακά. Είχαμε στην δοκιμαστική φάση, την ολοκληρώσαμε και μπορούμε τώρα από αρχές Οκτωβρίου να πολλαπλασιάσουμε κατά πολύ τα ραντεβού που δίνονται κάθε μέρα, ώστε να μην υπάρχει και εκεί πέρα των ελάχιστων εβδομάδων ή λίγων μηνών καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήματος. Να σημειώσω για τις αφίξεις αυτή τη στιγμή ένα μείγμα αφίξεων. 17% είναι από το Αφγανιστάν, 14% είναι από τη Συρία, 12% από το Πακιστάν, 7% από το Μπαγκλαντές, 5% από την Αίγυπτο, 5% από την Σομαλία και ακολουθούν άλλες χώρες. Έχουμε στηρίξει ένα πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της τελευταίας περίοδου έχουν φύγει από τη χώρα μας 3.700 αναγνωρισμένοι ή και αιτούντες άσυλο έχουν φύγει από τη χώρα μας για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζουμε τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης και εθελοντικών επιστροφών. Έχουν φύγει συνολικά από το καλοκαίρι του 19 εθελοντικά 8.167. Φέτος έχουν φύγει και 780 επιπλέον οικειοθελώς και έχουμε 1.856 απελάσεις αναγκαστικές. Να σημειώσω για το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το 2020 είχαμε 5.400 ασυνόδευτους ανήλικους, σήμερα έχουμε 1.858. Ένας σημαντικός αριθμός μεταφέρθηκε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε απαγορεύσει την κράτηση ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα, που ήταν ένα καθεστώς που λειτουργήσε στη χώρα μας από το 2000 μέχρι το 2020. Πλέον αυτό, όπως θυμάστε, δεν επιτρέπεται πλέον με τροπολογία από κατέθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επίσης, αποφεύγουμε να φιλοξενούμε ασυνόδευτα ανήλικα σε δομές φιλοξενίας. Πλην αυτών που φτάνουν στα σημεία εισόδου για ένα διάστημα λίγες μέρες, παραμένουν εκεί μέχρι να μεταφερθούν σε πια μεσοπρόθεσμες δομές φιλοξενίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1.992 θέσεις σε 71 δομές και λειτουργούμε και πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαμονής για μεγαλύτερα παιδιά που ακόμα δεν έχουν ενηλικιωθεί μεν, αλλά μπορούν να ζήσουν σε ένα ημιαυτόνομο καθεστώς. Θέλω να σημειώσω επίσης, χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, ότι παρότι είχε προβλεφθεί από πολλές ΜΚΟ και από ξένους οργανισμούς το 2020 ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού θα ήταν τραγική για τις δομές φιλοξενίας και είχα απαντήσει και σχετικές ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τελικά μέχρι στιγμής, από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, στις δομές φιλοξενίας και στα νησιά μας δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Εφαρμόσαμε το σχέδιο Αγνοδίκη και μέχρι στιγμής δεν έχουμε θέματα υγείας που να σχετίζονται με τον κορονοϊό, που να έχουν επιβαρύνει ανθρώπινες ζωές. Να σημειώσω για το θέμα της ενσωμάτωσης, ότι από τον Αύγουστο του 2019 λειτουργεί το πρόγραμμα Ήλιος με 38.795 αναγνωρισμένους πρόσφυγες που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα, οι οποίοι λαμβάνουν στήριξη και σε θέματα έβρεσης εργασίας και σε θέματα έβρεσης κατοικίας, αλλά και στην θέματα να τους δώσουμε τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορούν να ενταχθούν και στην αγορά εργασίας,
να δουλέψουν, να είναι χρήσιμοι και για τον εαυτό τους και για τις οικογένειές τους και για την ελληνική οικονομία και άλλες δεξιότητες που χρειάζονται. Να σημειώσω στο επόμενο slide για το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι διάδρομοι νόμιμης μετανάστευσης προς τη χώρα μας. Υπάρχουν ανάγκες, ειδικά εργατών γης, αλλά και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία με τον Μπαγκλαντές, η οποία ακυρώθηκε με τον νόμο 4959 του 2022, με στόχο να εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο του 2022. Επίσης, στον κώδικα μετανάστευσης ψηφίσαμε διάταξη που επιτρέπει πενταετής άδειες εποχικής απασχόλησης, άδειες που ο κάτοχός του μπορεί να μείνει και να δουλέψει στην Ελλάδα για 9 μήνες, κάθε 12μήνο για 5 συναπτά έτη. Αυτό επιτρέπει και να υπάρχει μια σταθερότητα στη σχέση εργασίας και να έχουμε δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε κόσμο και να υπάρχει προβλέψιμο εργατικό δυναμικό για τα επόμενα χρόνια. Σας σημειώσω επίσης, όπως γνωρίζετε, με προπολογία που ψηφίσαμε τον Ιούλιο στη Βουλή, δημιουργείται θέση υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και υπάρχει και πλέον και συστήθηκε και επιτροπή υπό τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τους Γενικούς Γραμματείς των Συναρμόδιων Υπουργείων, αλλά έχουμε προτείνει και στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να είναι πλήρη μέλη αυτής της επιτροπής, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε διαδικασίες στο γενικότερη λειτουργία της κυβέρνησης που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να σημειώσω για το θέμα της διαχείρισης των συνόρων από τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας. Εμείς στηρίζουμε με τη χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία των προγραμμάτων στήριξης των συνόρων. Είστε ήδη γνώστες στις απόφασεις του ΚΙΣΕΑ για την επέκταση του φράχτη του Εύρου. Και επίσης σας θυμίζω στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα με τεχνητή νοημοσύνη για την επιτήρηση μέσω drones των ελληνικών συνόρων. Πρώτο τελευταίο slide. Να σημειώσω θέματα που αφορούν πλέον διεθνείς σχέσεις. Πρώτον, ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει μια συμμετρία μεταξύ της ευθύνης που καλούνται να σηκώσουν τα κράτη πρώτης υποδοχής και της αλληλεγγύης που όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιδείξουν. Μέχρι στιγμής, όπως λέτε, δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και δεν φαίνεται τους επόμενους μήνες να υπάρχει μια ουσιαστική πρόοδος. Η Τσεχική Προεδρία προσπαθεί με νέα κείμενα να ξαναξεκινήσει τη συζήτηση, αλλά αυτό που θέλω να σημειώσω και να τονίσω είναι η έλλειψη διάθεσης από τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν σε μηχανισμό αλληλεγγύης. Θέλω να σας πω ότι στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο αποφασίστηκε να υπάρξει ένας εθελοντικός μηχανισμός μετεγκαταστάσεων από τις χώρες πρώτης υποδοχής προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απογοητευτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Οι χώρες πρώτης υποδοχής υπολογίζουν ότι οι αφίξεις θα είναι περίπου 160.000 φέτος στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Μάλτα, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτή είναι περίπου η εκτίμηση συνολική. Οι συνολικές μετεγκαταστάσεις που προσφέρουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υλοποιηθούν το 2022 είναι 1.017. Περιμένουμε 160.000 αφίξεις στις χώρες Νότου και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετεγκαταστάσεις στο 2022 προτείνουν 1.017. Αυτό δείχνει ένα αδιέξοδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Επίσης, το 22. Όχι. Το 22 θα έρθουν 160.000 και θα μετεγκατασταθούν 1.017. Θα δούμε το 23 τι αφήξεις θα έχουμε και τις μετεγκαταστάσεις που λένε φέτος θα κάνουν του χρόνου, τις υπολογίζουμε για του χρόνου. Υπολογίζουμε αφήξεις φέτος και αναχωρήσεις φέτος. Για να είμαστε σωστά στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Να σημειώσω επίσης ότι για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει ορθή εφαρμογή της κοινή δήλωσης του 2016 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συμφωνία παραμένει σε ισχύ και αυτή είναι η επίσημη θέση που μας επαναλαμβάνουν. Θυμίζω όμως ότι από το Μάρτιο του 2020 η Τουρκία δεν δέχεται την επιστροφή όσων έχει κριθεί ότι δεν δικαιούται η διεθνής προστασίας βάσει του μηχανισμού ο οποίος υπάρχει στην κοινή δήλωση και η συμπεριφορά τους στα σύνορα
διαφέρει από μέρα σε μέρα ή από εβδομάδα σε εβδομάδα. Κλείνοντας την παρουσίαση, να σημειώσω ότι η Ελλάδα έχει πάρει δύο πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια στο μεταναστευτικό. Πρωτοβουλίες που στηρίζονται πάνω στους δύο πυλώνες που θέλει η Ελλάδα να τονίσει στην κοινή αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πολιτικής. Το ένα θέμα είναι το θέμα της αλληλεγγύης και η Ελλάδα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση των ΜΕΤ5 στην Αθήνα το 2021. Μια ανεπίσημη συνεννόηση κρατών θεσμοθετήθηκε πλέον και είχαμε και το συνέδριο στη Μάλαγα το δεύτερο εξάμεινο του 2021, στη Βενετία το πρώτο εξάμεινο του 2022 και στην Πάφο στις 7 και 8 Οκτωβρίου. Θα γίνει η επόμενη συνεδρία στον ΜΕΤ5. Στόχος μας εκεί κυρίως είναι το θέμα της αλληλεγγύης. Επίσης, η Ελλάδα ήταν μία από τις τέσσερις χώρες που συνδιοργάνωσαν στο Βίλνιους της Λιθουανίας τον Ιανουάριο του 2022 τη διάσκεψη των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την προστασία των κοινών μας συνόρων. Μία συνδιοργάνωση με τη Λιθουανία, την Αυστρία, την Πολωνία και εμείς, όπου 16 κράτη-μέλη, η πλειοψηφία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέγραψαν τη δήλωση του Βίλνιους για την ανάγκη προστασίας των κοινών ευρωπαϊκών συνόρων. Μία συνεργασία που θέλω να σας πω στις Βρυξέλλες. Έχει μετεξελιχθεί σε μια ανεπίσημη ομάδα κρατών, ονομάζονται φίλοι της Frontex, και στόχος της που συνεδριάζει συστηματικά σε επίπεδο ανωτάτων στελεχών των μόνιμων αντιπροσωπιών στις Βρυξέλλες είναι να συντονίζουμε θέματα που αφορούν την προστασία των συνόρων. Αυτά ήθελα να πω, Γιώργο, σαν εισαγωγή, και με μεγάλη χαρά να απαντήσω. Δεν ακούγεται τίποτα, παρακαλώ, φτιάξτε το μικρόφωνο. Μας ακούτε τώρα? Ακουγόμαστε τώρα? Δόξα τω Θεώ, ναι. Δόξα τω Θεώ, να είστε καλά. Στο σημείο αυτό νομίζω μπορούμε να περάσουμε στη θεματική με τις ερωτήσεις. Φυσικά, ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν δώσει το παρόν. Το μόνο που θα παρακαλούσα είναι να λέτε το όνομά σας, φυσικά, και το μέσο το οποίο εκπροσωπείτε. Παρακαλώ. Πατάτε το κουμπάκι μπροστά. Το κουμπάκι είναι ακριβώς, το κουμπάκι ακριβώς μπροστά. Ακριβώς τη δουλειά. Γιάννης Ψαρόπουλος από το Al Jazeera. Κύριε Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2015 είχε προτείνει ένα τερατούργημα κέντρου υποδοχής 50.000 ατόμων, αν θυμάστε. Ο κύριος Μουζάλας τότε, φιός, αντιπρότεινε 20.000 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα. Υπήρχε ύφεση και υπήρχαν πολλά άδεια ακίνητα. Εσείς τώρα αντιστρέφετε αυτή την πολιτική. Βάζετε τον κόσμο πάλι σε κάμπ. Την ίδια ώρα ανησυχείτε για την ένταξη. Η ερώτησή μου είναι πώς πετυχαίνετε την ένταξη μέσα από κάμπ, μακριά από τον αστικό ιστό. Και δεύτερον, εάν ανησυχείτε για ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση με αυτή τη μέθοδο. Καταρχήν να σημειώσω, για να είμαι δικαίως, ότι το πρόγραμμα Εστία, το οποίο ξεκίνησε την προηγούμενη περίοδο, ήταν ένα σωστό πρόγραμμα όταν δεν υπήρχαν δυνατότητα φιλοξενίας αξιοπρεπής σε δομές και όταν οι αποφάσεις ασύλου απαιτούσαν μήνες και χρόνια για να βγουν. Και το θέμα της ένταξης αυτών που μένουν στο πρόγραμμα Εστία ήταν αποτέλεσμα αυτής της τεράστιας καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων. Το πρόγραμμα Εστία δεν αφορά αναγνωρισμένους πρόσφυγες, να σας θυμίσω. Αφορά ετούντες άσυλο. Ένα ποσοστό κάτω από τους μισούς θα πάρουν απόφαση ασύλου, ένα ποσοστό πάνω από τους μισούς θα πάρουν απόφαση απέλασης. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν ανθρώπους να τους ξεκινήσεις να προσπαθείς να τους εντάξεις στην ελληνική κοινωνία και μερικούς μήνες μετά να τους πεις ότι πρέπει να φύγουν. Είναι κρίσιμο λοιπόν η διαδικασία ασύλου να γίνεται στο σημείο άφιξης και αρκετά γρήγορα. Πλέον μπορούμε στις 4 με 6 εβδομάδες να έχουμε εκδώσει την πρώτη απόφαση ασύλου. Στόχος επίσης είναι στους 4-5 μήνες, σε περίπτωση αρνητικής πρώτης απόφασης, να έχει εκδοθεί και η απόφαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής. Άρα πλέον αυτό το πρόβλημα που υπήρχε με τις μεγάλες καθυστερήσεις που οδηγούσε σε υπερσυγκέντρωση ετούντων άσυλων σε δομές, πλέον δεν υπάρχει. Επίσης, δεν είναι λογικό να πληρώνουμε το κόστος του προγράμματος Εστία, όταν σας είπα ότι έχουμε 25.000 θέσεις σε υφιστάμενες δομές ενδοχώρας και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μόνο 8.000.
Και καθώς επιταχύνεται η έκδοση των αποφάσεων ασύλου, η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος του χρόνου θα έχουμε λιγότερους συνολικούς διαμένοντες σε δομές φιλοξενίας από αυτούς που έχουμε σήμερα. Άρα έχουμε επαρκή δυνατότητα. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό οι δομές να λειτουργούν με ένα αίσθημα ασφάλειας. Οι κλειστές ελεγχόμενες δομές, όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, αποφεύγουν τη δημιουργία εντάσεων και περιστατικών που είχαμε δει στο παρελθόν. Θεωρούμε μέχρι στιγμής το πρόγραμμα αυτό φιλοξενίας λειτουργεί φυσιολογικά και δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Σημειώνω μόνο ότι το κόστος το φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το ελληνικό κράτος. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει ένα πεπερασμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο πρέπει να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Πρέπει να καλύψουμε λοιπόν τη λειτουργία των δομών, πρέπει να καλύψουμε το εστία, πρέπει να καλύψουμε το πρόγραμμα των ασυνόδευτων, πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες διερμηνίας, πρέπει να καλύψουμε το πρόγραμμα ήλιος, πρέπει να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που έχει. Δεν είναι απεριόριστη η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επίσης, να σημειώσω ότι ήταν πολύ μεγάλη μείωση για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο καινούριο πλαίσιο 21-27 σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο 14-20. Είναι πολύ πιο πεπερασμένα πλέον τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία απαιτούν να χρησιμοποιήσουμε φτηνότερες συνολικότερες λύσεις για όλες τις ανάγκες διαχείρισης του μεταναστευτικού. Νομίζω τώρα μπορούμε να περάσουμε και στους συναδέλφους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι online. Βλέπω να τελειώσουμε την αίθουσα. Ωραία, κατανοητό. Άρα τελειώνουμε με την αίθουσα και μετά πάμε σε όσους έχουν συνδεθεί online. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Κολιοπούλα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχω τρεις ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, αν μπορώ. Το πρώτο θα ήθελα να ρωτήσω για αυτό που είπατε για τη μετεγκατάσταση σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Μας είπατε στην αρχή ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της μετεγκατάστασης προσφύγων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν, από ό,τι ξέρω, έχουμε το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει αποφασίσει κάτι σχετικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι περισσότερο από σας σε αυτό το θέμα. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τους πρόσφυγες που είναι εδώ, οι αιτούντες άσυλο. Μας είπατε ότι ήταν 90.000 το 19, νομίζω, κάτι τέτοιο, και τώρα είναι 18.000. Μήπως ξέρουμε πού βρίσκονται οι πρόσφυγες οι οποίοι έχουν, οι υπόλοιποι πρόσφυγες, όλοι αυτοί που λείπουν, δηλαδή, από ό,τι ξέρω, δεν γίνονται πια επιστροφές στην Τουρκία. Οπότε, δεν ξέρω πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ιδέα. Και η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε στον Εύρο και όλη αυτή τη συζήτηση για το αν υπάρχει θύμα ή όχι. Η υπόθεση είναι στα δικαστήρια, από ό,τι ξέρω, αλλά παρόλα αυτά έχετε παρέμβει στο θέμα και δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται η εκτελεστική εξουσία να παρεμβαίνει σε ένα θέμα που είναι ήδη υπό διερεύνηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, για το θέμα των μετεκαταστάσεων, νομίζω αναφέρατε τη Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω συγχαίεται το τι κάνει η Μεγάλη Βρετανία που προσπαθεί να στείλει αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα για να λάβουν εκεί την απόφαση ασύλου. Εμείς είπαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά καιρούς προγράμματα εθελοντικής μετεγκατάστασης ανθρώπων που χρήζουν ανάγκης, οι οποίοι ζουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να έρθουν με οργανωμένο τρόπο στην ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ανάλογα φυσικά και με τις δικές μας δυνατότητες ως το μέγεθος της Ελλάδος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συμβάλλουμε στο να έρθουν στην Ευρώπη άνθρωποι που χρήσουν προστασίες. Σε αυτό που είμαστε κάθετα αντίθετοι είναι να διαλέγουν οι λαθροδιακινητές για οικονομικά ανταλλάγματα ποιοι θα έρθουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, εγώ δεν θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μια κλειστή ήπειρος η οποία να μην επιτρέπει σε ξένους ανθρώπους να έρθουν στην Ευρώπη. Αντιθέτως, και προγράμματα εργασίας πιστεύω πρέπει να έχει η Ευρώπη και ανθρωπιστικές βίζες πρέπει να δίνει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά να το δίνουμε εμείς με ένα οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο. Όχι όποιος δίνει 3.000 δολάρια σε έναν λαθρέμπορα και τον βάζει σε μία φουσκωτή βάρκα, αυτός τελικά να έρχεται στην Ευρώπη και όχι αυτός που ίσως έχει μεγαλύτερη ανάγκη και βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του. Άρα η Ευρώπη πρέπει να πάρει περισσότερα βήματα στη νόμιμη μετανάστευση και σε ανθρωπιστικές βίζα. Η Ελλάδα έχει ήδη δείξει με τη συμφωνία με τον Μπαγκλαντές και τις άλλες συμφωνίες που θα κάνουμε και με τη μετεγκατάσταση 894 ανθρώπων από το Αφγανιστάν ότι εφαρμόζουμε μια ανθρωπιστική πολιτική και είμαστε ανοιχτοί ως χώρα σε αυτό. Ως προς το θέμα των ετούντων, τα τελευταία χρόνια από τη χώρα μας έχω πει πολλές φορές ότι έχουν φύγει από την Ελλάδα πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν έλθει. Κάποιοι με προγράμματα μετεγκατάστασης, κάποιοι με προγράμματα εθελοντικής
αποχώρησης, κάποιοι με αναγκαστικές απελάσεις, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω κατά καιρούς χώρες έχουν δώσει στοιχεία γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι πέρυσι είχα λάβει μια επιστολή από 6 υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμαρτυρήθηκαν γιατί υπάρχουν δευτερογενείς ροές από την Ελλάδα. Εμείς θεωρούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι εσωτερικά ανοιχτή στη μετεγκατάσταση προσφύγων. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Ευρώπη πρέπει να εφαρμόζει ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο προστασίας. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει να υπάρχουν σύνορα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στο χώρο Σέγγεν, για αυτούς που είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Και πολλές κυβερνήσεις, αλλά οι υπόλοιπες κυβερνήσεις ανά την Ευρώπη, δυστυχώς, πιο πολύ τους ενδιαφέρει το θέμα της προστασίας τους από τις δευτερογενείς ροές, παρά το θέμα της αλληλεγγύης προς τις χώρες πρώτης υποδοχής. Σας έδωσα αυτό το νούμερο πριν. 1.017 προσφέρθηκαν να είναι οι μετεγκαταστάσεις του 2022, με εκτιμόμενες αφήξεις 160.000. Ως προς το θέμα του ευρώ, είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση για ένα θέμα το οποίο διεθνοποιήθηκε και δέχτηκε πολύ συντονισμένη επίθεση ως χώρα, φυσικά και θα απαντήσει. Δεν μπορεί να μιλάνε όλοι οι άλλοι εκτός από την ελληνική κυβέρνηση για ένα θέμα στο οποίο σας θυμίζω ότι ως Υπουργείο έχουμε και διοικητικό μηχανισμό. Δεν είναι μόνο το θέμα στη δικαιοσύνη και ο διοικητικός μας δικός μας μηχανισμός, η καταγραφή, το αίτημα ασύλου, η συνέντευξη, όλα αυτά είναι ενέργειες που γίνονται μέσα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και αυτή δεν μπορεί να διαφωνήσετε μαζί μου, ήταν μια υπόθεση μείζωνος ενδιαφέροντος. Άρα ήταν φυσιολογικό η κυβέρνηση να απαντήσει, ειδικά όταν προέκυψαν πολύ σημαντικά στοιχεία. Σας θυμίζω. Βγήκε ένα βίντεο στο Channel 4, το οποίο έλεγε μια ομάδα προσφύγων ότι είναι 15 Αυγούστου, είναι 1 το μεσημέρι και είναι εγκλωβισμένη σε μια νησίδα. Αυτό αποδείχθηκε ψευδές, γιατί οι ίδιοι οι αιτούντες άσυλο, όταν βρέθηκαν στη χώρα μας, δηλώσαν ότι περάσανε με βάρκα που βρήκανε κάπως, δεν ξέρω πώς τη βρήκανε, στο ελληνικό έδαφος στις 14 Αυγούστου το πρωί. Άρα το βίντεο αυτό ήταν γραμμένο από πριν και ήταν ψευδές. Το βίντεο έλεγε ότι υπήρχε ένα παιδάκι που κινδύνευε η ζωή του από τσίπημα. Όταν το παιδάκι πέρασε, ήταν μια χαρά στην υγεία του. Το βίντεο έλεγε ότι ήταν μια έγκυος η οποία αιμορραγούσε και κινδύνευε να χάσει το παιδί. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Ορεσιάδα, οι γιατροί έκριναν ότι είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, καλά να είναι γυναίκα, και η οποία έφυγε την ίδια μέρα στο νοσοκομείο. Υπόθηκε ότι υπήρχε ένα νεκρό παιδί, από ό,τι φάνηκε από τα στοιχεία που υπάρχουν. Πρώτον, σε όλες τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί, δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που να είναι 5 παιδιά μαζί, είναι πάντα 4, 3 κορίτσια. Τα παιδιά τα οποία αναφέρονται είναι στις φωτογραφίες και τα παιδιά τα οποία είναι στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι καλά στη ζωή τους και βρίσκονται όλα σε ελληνικό έδαφος. Αυτά είναι γεγονότα πολύ σημαντικά και γι' αυτό πήγα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Χθες νομίζω είχαμε και ένα άλλο περιστατικό. Μου αναφέρθηκε από το λιμενικό ότι υπήρχε ένα ναυάγιο κοντά στη Λέρο και λέγανε στην αρχή ότι υπήρχαν αγνοούμενοι και οι ίδιοι οι αιτούντες άσυλο είπαν στο τέλος ότι δεν υπήρχαν αγνοούμενοι. Το είπαν αυτό για να τραβήξουν, για να έχουν καλύτερη τύχη στις αιτήσεις τους. Εγώ δεν θα μπω αυτή τη στιγμή ποιος οργάνωσε αυτή την ιστορία 38 και ποιο είναι το κίνητρο. Θα σας πω όμως ότι έχω στείλει επιστολές από 19 Σεπτεμβρίου και στο Channel 4 και στο Spiegel αναφερόμενο στα πραγματικά περιστατικά και ζητώντας τους να τις δημοσιεύσουν. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω να έχουν δημοσιευτεί, εκτός αν έχουν δημοσιευτεί και εγώ δεν το είδα. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίζεται η αλήθεια. Έχουμε όλη μια υποχρέωση αλήθειας, ανεξαρτήτως από πού ξεκινάμε, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε περιστατικά τα οποία είναι σημαντικά και κυρίως όταν είναι περιστατικά τα οποία επηρεάζουν και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας. Συγγνώμη, μιλάτε για αλήθεια, ενώ το θέμα είναι στη δικαστική διερεύνηση. Και εσείς ο ίδιος είχατε κάνει tweet ότι υπάρχει νεκρό παιδί. Πάλι στηρίζεστε σε δηλώσεις των προσφύγων, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν δεχτεί και πιέσεις από ό,τι ξέρουμε. Και θα θέλαμε λίγο πώς είσαστε τόσο σίγουρος ότι τα πραγματικά γεγονότα είναι αυτά που λέτε, ενώ το θέμα βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση. Με συγχωρείτε, επειδή είναι υπό δικαστική διερεύνηση, δεν έχετε δικαίωμα να γράψετε εσείς για το περιστατικό. Όλοι οι δημοσιογράφοι γράφετε καθημερινά για ένα περιστατικό. Είναι αυτονόητο ότι το Υπουργείο θα απαντήσει. Θα μπορούσα να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Εσείς γιατί γράφετε για ένα περιστατικό, αφού δεν έχει βγει δικαστική απόφαση? Γράφετε γιατί έχετε την υποχρέωση ως δημοσιογράφος να διερευνήσετε ένα περιστατικό. Καλά κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Διερευνείτε λοιπόν ένα περιστατικό με τις πηγές που εσείς έχετε και εκφράζετε μία άποψη για το τι νομίζετε ότι έγινε. Εγώ το κατακρίνω. Πολύ σεβαστό είναι. Αυτό είναι το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Δεν περιμένετε μια δικαστική απόφαση για να γράψετε.
Όταν έχετε απεστικό, γράφετε. Όχι, έχετε, αλλά γράψει, η εκτελεστική εξουσία συνήθως περιμένει μια δικαστική απόφαση για να πει κάτι. Θέλετε να μου πείτε ότι εγώ, σαν Υπουργείο, δεν θα απαντήσω για χρόνια σε περιστατικά μέχρι να υπάρξει μια δικαστική απόφαση? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό που λέτε. Είναι υποχρέωσή μας και εμείς, ως Υπουργείο και ως κυβέρνηση, να απαντάμε για το περιστατικό. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, σας είπα, δεν στηρίζομαι σε μαρτυρίες κανενός. Στηρίζομαι στα δικαστικά έγγραφα, σε όλο το φωτογραφικό υλικό και οι μαρτυρίες, αν θέλετε, επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρχε νεκρό παιδί. Αυτό είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Η δικαιοσύνη θα επιβεβαιώσει ή δεν θα επιβεβαιώσει αυτό που εμείς λέμε. Και θα βρει και ποιοι εμπλέκονται, αν υπάρχουν άνθρωποι που εμπλέκονται. Αναφέρθηκα επίσης περαιτέρω και το Σαββατοκύριακο πάνω σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία χρήζουν απαντήσεων. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Αποστολιστά 20 Euronews. Αναφερθήκατε στην ανθρωπιστική πολιτική. Και σκέφτομαι το Ιράν αυτές τις ημέρες. Είναι μια χώρα που δεν έχει πόλεμο, αλλά η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε ταραχές, επεισόδια, νεκρούς. Και σκέφτομαι έναν γονιό, έναν πατέρα, μια μητέρα που δεν θέλει το κορίτσι του να μεγαλώσει εκεί, γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα και φοβάται για τη ζωή του. Κατά τη γνώμη σας, η Ευρώπη και η Ελλάδα πρέπει να δεχθεί κάποιους ανθρώπους και να ανοίξει, αν όχι τις πύλες της, να μπορέσει να δείξει πως πέρα από την συμπάθεια και την στήριξη στα λόγια, δέχεται να φιλοξενήσει και, και κάποιους ανθρώπους. Και αν ξεκινήσει τώρα μια οικογένεια από την Τεχεράνη, σκέφτομαι ότι θα περάσει από την Τουρκία. Η Ελλάδα συνεχίζει να χαρακτηρίζει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα, ενώ την ίδια ώρα λέει πως εργαλειοποιεί και κακοποιεί μετανάστες. Τους πετάει στα σύνορα, τους βάζει σε βάρκες σάπιες. Δεν υπάρχει εδώ μια μεγάλη αντίφαση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αντίφαση δεν υπάρχει. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μια χώρα που είναι συμμαχική σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης. Είναι μια χώρα η οποία έχει δεχθεί την κοινή δήλωση του 2016 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι μια χώρα που συμμετέχει σε διάφορες διεθνείς συμβάσεις που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια χώρα η οποία συνορεύει και με αρκετές χώρες οι οποίες έχουν ανάγκη προστασίας. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στηρίζει. Και είναι, αυτό για μας καθιστά την Τουρκία μια χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα να παράσχει, και η αλήθεια είναι ότι φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες και τούντες άσυλο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Από εκεί πέρα, όσο προς το θέμα συγκεκριμένων σειράξεων, πρέπει να πούμε την εξής αλήθεια. Το να πάρεις μια ολόκληρη χώρα και να τη μεταφέρεις αλλού είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Αυτό το συζητάγαμε όταν έγινε το καθεστώς του Αφγανιστάν. Να πάρουμε 38 εκατομμύρια Αφγανούς να τους φέρουμε στην Ελλάδα, ή να πάρουμε 50 εκατομμύρια από την τάδε χώρα να τους φέρουμε στην Ελλάδα, ή να πάρουμε 50 εκατομμύρια από τη δύναμη χώρα να τους φέρουμε στην Ελλάδα, είναι πράγματα που δεν είναι εφικτά. Η πραγματικότητα είναι, και νομίζω τώρα γίνεται λίγο θεωρητική συζήτηση, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που δεν ζουν σε χώρες που έχουν τις δικές μας δημοκρατικές αξίες, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη, την υγεία και την παιδεία. Και γι' αυτό υπάρχουν κατά καιρούς μεγάλες προσπάθειες για να υπάρξει μια αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χώρα μας μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος μόνη της πέρα των δυνατοτήτων μας. Αν υπάρξουν προγράμματα μετεγκατάστασης, όπως ήταν με το Αφγανιστάν, σε λελογισμένα νούμερα, σας είπα από την αρχή ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει πει ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ναι, θέλουμε να είμαστε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι, αν υπάρξουν μετεγκαταστάσεις, θέλουμε και εμείς να συμμετάσχουμε. Προηγείται ο συνάδελφος. Καλησπέρα. Κώστας Αφιερόπουλος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Έχω δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά τον Εύρο. Πάνω στα πραγματικά περιστατικά, στις 14 Ιουλίου φτάνουν τα άτομα στην Ισίδα. Στις 20 Ιουλίου γίνεται δεκτή αίτηση ασφαλιστικό μέτρο από το Ευρωπαϊκό των Προσφύγων με εντολή προστασίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 26 Ιουλίου μαθαίνουμε από έγγραφο που παρουσιάζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και είναι έγγραφο του υπαρχηγού του ΓΕΣ, ότι είναι τουρκική η συγκεκριμένη νησίδα. Πρώτο ερώτημα. Γιατί χρειάστηκαν 6 ολόκληρες μέρες για να αναγνωριστεί η κυριότητα της νησίδας? Δεύτερο ερώτημα. Εφόσον γνώριζε η κυβέρνηση από τις 26 Ιουλίου ότι δεν είναι ελληνική νησίδα, γιατί το γνώριζε, γιατί περιμένει μέχρι τις 11 Αυγούστου μέσω του τριμερούς κέντρου επαφής, καπιτάν Αντρέβο, από τις τουρκικές αρχές να δράσουν και μάλιστα κατεπηγόντως? Και αν μου επιτρέπετε ένα δεύτερο άσχετο με τον Εύρο ερώτημα, ως προς το πρόγραμμα εστία από το οποίο αναφερθήκατε, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, έχει ξεκινήσει από αυτή η φάση του από τον Απρίλιο. Διαβάσαμε πρόσφατα ανακοίνωση της Πομιδά
προς εσάς, προς το Υπουργείο, ότι σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες και το διασταυρώνουμε αυτό από ιδιοκτήτες για καθυστερημένες πληρωμές ή για καθόλου πληρωμές σε πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Τρίπολη, Καρδίτσα. Πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις και αν τι σκοπεύετε να κάνετε πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με το δεύτερο. Με το θέμα του προγράμματος Εστία, θέλω να σας πω ότι η προηγούμενη ο πρόγραμμα το οποίο έλεγε τον Απρίλιο του 2022 έχει εξοφληθεί πλήρως σε όλους τους παρόχους. Η επέκταση του προγράμματος από τον Απρίλιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί το 80% όλης αυτής της περίοδου. Τις επόμενες λίγες μέρες έχει σταλεί το σχετικό αίτημα κατανομής του ανάπτυξης, έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των φακέλων που έπρεπε να γίνουν και θα πληρωθεί το 80% τις επόμενες λίγες μέρες. Όμως που πάλι δεν ακούμε τι λέτε. Γιατί έκλεισε μόνο του. Να επαναλάβω, μιλούσα για το πρόγραμμα Εστία. Με συγχωρείτε για όσους είναι εδώ και θα το ξανακούσουν. Για κάποιο λόγο είχαμε πατήσει mute εδώ. Το πρόγραμμα Εστία έχει εξοφληθεί πλήρως για την περίοδο μέχρι και Απρίλιο του 2022. Για την περίοδο Απρίλιος μέχρι και Δεκέμβριος του 2022, το 80% ως προκαταβολή θα δοθεί εντός των επόμενων λίγων ημερών. Και από εκεί και πέρα, μετά το τέλος του προγράμματος, θα γίνει η εκαθάριση και τα τυχόν υπόλοιπα που υπάρχουν θα πληρωθούν σε αυτούς τους παρόχους. Ως προς το θέμα του περιστατικού του Εύρω, αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας και θέλω να προσέξω το ρόλο αυτό. Να σας πω ότι υπάρχουν καθημερινά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν εκτός ελληνικής επικράτειας. Υπάρχουν ομάδες προσφύγων οι οποίοι προσπαθούν να πλησιάσουν στον Εύρω. Ως προς την εισίδα τη συγκεκριμένη, και ευχαρίστως να σας δώσω και τη φωτογραφία, το στείλουμε μετά. Πήγα ο ίδιος στην εισίδα, στην ελληνική, στην όχθη. Η απόσταση της όχθης από την εισίδα είναι από εδώ μέχρι τον τοίχο. Και μέχρι στη μέση δεν έχει καν βάθος το νερό, πρέπει να είναι στον αστράγαλο. Και από εκεί γίνεται λίγο στο γόνατο. Είναι μια απόσταση πανεύκολη να περάσεις. Εμένα προσωπικά, και μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, γιατί υπήρχε κόσμος ο οποίος ένιωθε αποκλεισμένος σε αυτή την εισίδα. Το θέμα με τις νησίδες του Εύρου, έχω πει ότι είναι και μια εναλλακτική τώρα που προσπαθούν τα κυκλώματα λαθροδιακινητών να βρούνε, καθώς δεν μπορούν να περάσουν το φράχτη διάφοροι και προσπαθούν χρησιμοποιώντας νησίδες να πιέσουν τις ελληνικές αρχές να βγούμε εμείς εκτός φράχτη και να πάμε να τους μαζέψουμε και να τους φέρουμε εντός Ελλάδος. Ως προς το θέμα της ανακοίνωσης των ελληνικών αρχών προς το Τριμερέσι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν πέρα από κάθε υποχρέωσή μας. Το να ενημερώσουμε εμείς στην Τουρκία ότι υπάρχουν διεθνή δημοσιεύματα για ένα περιστατικό που βρίσκεται στην Τουρκία, αντιλαμβάνεστε, ήταν όπως λέμε over and above. Ήταν παραπάνω από αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Και το κάναμε για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους. Οι τουρκικές αρχές θα μπορούσαν πανεύκολα αυτούς τους ανθρώπους να τους είχαν επαναφέρει στην τουρκική όχθη από όπου τους είχαν πάει. Παρακαλώ. Ο Παγιωργίου Δημήτρης από τη Δημοκρατία. Είπατε πριν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν δείχνουν διάθεση να δέχουν μετανάστες, 1.100 τους 160.000. Η Τουρκία, νομίζω ότι ο αριθμός των επιστροφών που έχουν γίνει είναι απειροελάχιστος. Σκέφτεται η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε κάποια συμφωνία, σαν και αυτή που πήγε η Δανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Ρουάντα, παραδείγματος χάρη, ή οποιοδήποτε άλλο κράτος για να μπορέσει σε αυτό το πλαίσιο να λειτουργήσει? Η Μεγάλη Βρετανία και η Δανία δεν καλύπτονται από τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Δανία έχει μια δική συμφωνία κατά την προσχώρησή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα μετανάστευσης. Η Ελλάδα δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κατά συνέπεια δεν εξετάζουμε μια τέτοια εναλλακτική λύση. Θεωρούμε όμως πολύ αναγκαία για τους λόγους που όλους αυτούς αναφέρατε και εσείς ότι η φύλαξη των συνόρων αποτελεί υποχρέωση και μονόδρομο. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αναφερθήκατε σε αναγκαστικές απελάσεις. Επειδή δίνεται ένας αριθμός γενικός, ο αριθμός των αναγκαστικών απελάσεων που έχουν γίνει προς χώρες της Ασίας και της Αφρικής, που είναι οι κύριες ροές, τι ποσοστό είναι επί του συνόλου των συνολικών που γίνονται? Να σας δώσω τα ακριβή νούμερα. Να ζητήσω να σας δώσω τα ακριβή νούμερα. Θα σας δώσω. Okay, γεια σας. Τόλη Δάφνη. Freelance, ενίοτε με το Vice, είχαμε κάνει και τον ντοκιμαντέρ. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι όσοι παίρνουν απορριπτικές αποφάσεις στο ετοιμασίλ τους, που είναι από το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη Συρία, και δεν μπορούν να επιστρέψουν ή να επιστραφούν πίσω στην Τουρκία. Και έχουν φτάσει, είναι εδώ. Τι κάνουν από εδώ και πέρα,
Εδώ πέρα, δηλαδή, πώς πρέπει να κινηθούν όντας στην Ελλάδα τώρα και έχουν αρνητική απόφαση. Δηλαδή, πού θα ζουν, πώς θα τρέφονται, αν θα έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία ή τα παιδιά τους στα σχολεία. Το ένα ερώτημα είναι αυτό, γιατί το συνάντησα πέρυσι στη Σάμο και φέτος πάλι το συνάντησα με τις ίδιες οικογένειες που είναι ακόμα εδώ, αλλά δεν έχουν κάποιο τρόπο να πάνε μπρος ή πίσω. Και η άλλη ερώτηση είναι τι θα γίνει με την δομή, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της, ή το στάδιο για τη δομή στον Ελαιώνα, που ξέρω ότι θα κλείσει, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακόμα μένουν μέσα, 500, 600, 800. Έχω δύο πληροφορίες για το ποιο είναι το ακριβές νούμερο. Και τώρα, υπό ποιον λειτουργεί αυτή η δομή, δηλαδή ποιες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή είναι μέσα. Είναι το Υπουργείο, είναι social services, είναι... Παλιά ήταν διάφορες ΜΚΟ μέσα, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι και επιβλέπει ή βοηθάει. Υπάρχει σαν κάπως είναι λίγο θολό το τοπίο ως προς τη δομή του Ελαιώνα, που ήταν και η πρώτη που άνοιξε στην Αθήνα το 2015. Αυτά. Ως προς τη δομή του Ελαιώνα, είναι μια δομή που έκανε τον κύκλο της. Σε κάποια εποχή ήταν πάρα πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ χρήσιμη. Πλέον ο ιδιοκτήτης της έκτασης, που είναι ο Δήμος Αθηναίων, έχει ζητήσει να του επιστραφεί εντός του 2022. Η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, έχουμε επαρκέστατο χώρο φιλοξενίας για αυτούς που δικαιούνται φιλοξενία. Ήταν κάποια στιγμή πάνω από 2.000, αν θυμάμαι σωστά το νούμερο. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει περίπου 500. Κάθε μέρα κάποιοι φεύγουν. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτή η δομή θα κλείσει και οριστικά, και αυτός ο χρόνος είναι πολύ σύντομα πλέον. Έχει μείνει μόνο το Υπουργείο μέσα και ο ΔΗ καλύπτει ιατρικά. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να μεταφερθούν σε νέες δομές. Πέρυσι είχε γίνει ένα μεγάλο ζήτημα και είχαν έρθει εδώ να μας δουν διάφορες οργανώσεις για το θέμα των σχολείων και λέγανε ότι δεν μπορείτε να μεταφέρετε παιδιά στο τέλος σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σπουδές τους. Είπα, έχετε δίκιο. Είπα τότε να μην γίνει μετακίνηση. Βέβαια, αν τα παιδιά αυτά έχουν παραμείνει τώρα και αρχίσαν και τη νέα χρονιά στον Ελαιώνα, τώρα κάνανε λάθος αυτοί που τους στηρίζουν και δεν βάλανε τα παιδιά να ξεκινήσουν κάπου αλλού τη χρονιά από την αρχή. Είναι δεδομένο ότι είναι θέμα πλέον πολύ λίγου χρονικού διαστήματος για να κλείσει. Από εκεί και πέρα, όσοι έχουν έρθει στη χώρα μας και δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, κάποιοι κρατούνται σε προκεκά για να υπάρξει αναγκαστική απέλαση στις χώρες προέλευσης. Από εκεί και πέρα, ο ΔΟΜ και η Frontex δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς να γυρίσουν εθελοντικά στις χώρες προέλευσης τους. Εμείς έχουμε στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι για αυτούς που προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές, η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Όσοι εξακολουθούν να προσπαθούν και έρχονται στη χώρα μας, δυστυχώς θα βρουν νομοθετικό αδιέξοδο. Είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει, το έχουμε προειδοποιήσει. Εξακολουθούν οι λαθροδιακινητές και πουλάνε εισιτήρια στους ανθρώπους αυτές τις χώρες. Και τις τελευταίες μέρες είχαμε πάλι αφήξεις από τη Σομαλία στα νησιά μας. Είναι δεδομένο ότι αυτοί θα έχουν απορριπτικές αποφάσεις βάσει του ασφαλούς πρόεδρου της χώρας και θα πρέπει να επιστραφούν από τη Frontex πίσω στη Σομαλία. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ωραία. Σάλτα Μπάση από το ΑΕΡΤΕ. Για τη δευτερογενή μετανάστευση, μία ερώτηση, γιατί πλέον ο αριθμός των ανθρώπων που πηγαίνουν στη Γερμανία είναι αρκετές χιλιάδες. Υπάρχει πίεση να επιστραφούν, υπάρχει κάτι ίσως σαν σιωπηλή συμφωνία ότι θα φεύγουν από την Ελλάδα και θα πηγαίνουν εκεί? Δεν υπάρχει καμία σιωπηρή συμφωνία. Εγώ σας είπα ότι δεν θεωρώ ότι μπορούμε να συζητάμε στην Ευρώπη την έννοια των δευτερογενών ροών όταν έχουμε ένα κοινό χώρο όπως είναι η ζώνη του Σέγγεν, αλλά και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κοινός χώρος προστασίας πρέπει να αποτελέσει τον κοινό μας στόχο. Το εφαρμόσαμε στη συμφωνία με την Ουκρανία. Όταν ενεργοποιήσαμε την οδηγία του 2001, κάναμε και κάτι άλλο την ίδια μέρα. Ενεργοποιήσαμε τον ενίο χώρο. Δηλαδή, υπάρχει στην οδηγία του 2001 μια διάταξη πάλι περί δευτερογενών ροών, που αποφασίσαμε ομόφωνα τα μέλη του Συμβουλίου να μην εφαρμοστεί στην περίπτωση της Ουκρανίας. Πλέον η Ευρώπη εφαρμόζει 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Άμα είσαι αναγνωρισμένος πρόσφυγας από τη Συρία, πρέπει να μείνεις στη χώρα που μπήκες. Αν είσαι αναγνωρισμένος από την Ουκρανία, μπορεί να πας ελεύθερα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή
για την ευρωπαϊκή πολιτική. Το έχω πει και στην Επίτροπο, την κυρία Γιώχανσον, με πολύ έντονο τρόπο, ότι πλέον η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει και είναι ενιαίο κοινό χώρο. Και η αλήθεια είναι ότι ένας από τους λόγους που έχει δευτερογενείς ροές είναι διαφορές που υπάρχουν και στους ονομαστικούς μισθούς, αλλά και στα προγράμματα κοινωνικής στήριξης. Υπάρχουν χώρες οι οποίες, καλό για αυτούς, έχουν τη δυνατότητα και δίνουν πολύ παραπάνω σε δωρεάν σπίτια ή επιδόματα. Αυτό αυτομάτως προσελκύει και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν ένα πιο θετικό καθεστώς. Οπότε περιμένετε ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, ότι οι χώρες θα αρχίσουν να τους επιστρέφουν? Νομίζω ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποβάλει αιτήματα ασύλου στη Γερμανία και από ό,τι έχω διαβάσει, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών έχουν γίνει και δεκτά. Άρα δεν περιμένω επιστροφές στην Ελλάδα. Παρακαλώ. Στασινοπούλη, λοιπόν, από τον Αντένα. Ήθελα να πάμε λίγο στο θέμα του φράχτη. Να μας πείτε, εάν, για την επέκταση μιλώ, εάν έχετε κάποια περαιτέρω στοιχεία. Νομίζω είχαμε πει ότι ενδεχομένως αρχίσει μέσα στη χρονιά που κυλάει. Οπότε δώστε μας αν έχετε κάποια στοιχεία τέτοιου τύπου. Και κυρίως ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι εφόσον κατασκευαστεί ο φράχτης, η επέκτασή του, θα έχουμε ενδεχομένως μεγαλύτερη πίεση από τα νερά του Αιγαίου? Και βλέπω, επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο, τις τελευταίες μέρες έχουμε ξεφύγει από αυτό το στάτους των τελευταίων μηνών με τα μεγάλα εστιοφόρα και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και φουσκωτές μικρότερες βάρκες. Είναι θέμα μεγαλύτερης πίεσης? Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Ευχαριστώ. Καταρχήν, διαρκώς οι διακινητές προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους. Όταν δυσκολεύονται σε μια διαδρομή, προσπαθούν να βρουν μια εναλλακτική διαδρομή. Και γι' αυτό δικός μας υποχρέωση και δικός μας στόχος να φυλάμε και τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα. Ομοίως έχουμε δει να μεταφέρονται οι ροές σε άλλες περιοχές. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε αυξημένες πιέσεις προς τη Βουλγαρία. Εξακολουθεί να έχει πολύ αυξημένες πιέσεις η Κύπρος. Βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στη γραμμή της κεντρικής Αφρικής πλέον μέσω Λιβύης προς την Ιταλία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μεταστροφή, μια αλλαγή στις διαδρομές. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα πριν το 2015 δεν αποτελούσε βασική πύλη εισόδου της Ευρώπης. Το 2015-2016 γίναμε και πλέον επαναφέρθηκε κάπου η ισορροπία που υπήρχε στο παρελθόν. Ως προς το φράχτη, θα κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που θα διαχειριστεί το έργο, όπως διαχειρίστηκε και την προηγούμενη επέκταση του φράχτου Εύρου. Σας θυμίζω ότι ο ΚΙΣΕ έχει αποφασίσει την επέκταση σε όλο το μήκος του ποταμού και εμείς ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποτιθόμαστε να χρηματοδοτήσουμε τα έργα που χρειάζονται για τη στήριξη της προστασίας των χερσαίων συνόρων. Κάποιος άλλος από κοντά? Να πάμε στους online, να πάμε στους ανθρώπους, στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συνδεθεί online. Βλέπω, το πρώτο ερώτημα νομίζω είναι από την κυρία Γεωργιοπούλου. Κυρία Γεωργιοπούλου, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με ακούτε? Λίγο πιο δυνατά θα ήταν το δέον. Ωραία, με ακούτε καλύτερα τώρα? Μάλιστα, ναι. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την χρηματοδότηση των δομών για τα ασυνόδευτα ανήλικα, η οποία φέτος, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 20% που έχει πληρωθεί μέχρι στιγμής για το 2022. Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι οι δύο συμφωνίες που ανέφερε ο Υπουργός, η μία με τον Μπαγκλαντές και η άλλη που υπάρχει στον κώδικα μετανάστευσης, προκειμένου να έρθουν εδώ κάποιοι άνθρωποι και να εργαστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχει αποδώσει με κάποιο τρόπο, έχουν έρθει άνθρωποι αυτή τη στιγμή μέσω αυτών των δύο συμφωνιών στην Ελλάδα? Κατά πρώτον, για τα ασυνόδευτα έχει γίνει πλήρη εξόφληση, όπως και στο εστία του προηγούμενου προγράμματος που έλεγε στις αρχές του 2022. Εκκρεμούν πληρωμές πράγματι για την περίοδο του υπόλοιπου του 2022. Έχουμε εκταμιεύσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ από το ανάπτυξη και έχουν γίνει σχετικές πληρωμές. Και τώρα εγκρίθηκε μια επιπλέον χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων και επίσης θα γίνουν άμεσα και σε αυτό πληρωμές. Πιστεύω στις επόμενες λίγες εβδομάδες και με το θέμα του εστία και με το θέμα των ασυνόδευτων να έχουμε αντιμετωπίσει αυτή την καθυστέρηση που πραγματικά υπήρχε και ζητώ συγγνώμη για αυτή και στα δύο αυτά προγράμματα. Ως προς το θέμα της συμφωνίας με τον Μπαγκλαντές, είπα ότι Νοέμβριο του 2022
ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει η πλατφόρμα καταγραφής. Θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία θα έχει αποτελέσματα από το 2023. Θα έρθουν οι 4.000 που προβλέπει η συμφωνία και θα ολοκληρωθεί και η έκδοση πενταετής άδειας παραμονής σε 15.000 που βρίσκονται ήδη στη χώρα μας. Θεωρώ ότι αρκετοί που θα φεύγανε για την Ιταλία φέτος και είχαμε ένα πρόβλημα σε διάφορες αγροτικές περιοχές, λόγω της βεβαιότητας ότι θα υπάρξει αυτή την νομοποίηση, πιθανότητα να μην φύγανε και αυτό να βοήθησε την αγροτική παραγωγή φέτος, που όπως ξέρετε είχαμε πράγματι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Μου επιτρέπετε κάτι σε σχέση με το Μπαγκλαντές? Να τελειώσουμε, νομίζω. Νομίζω τώρα ακολουθεί η κυρία Εύη Σαλτού από τα Νέα. Καλησπέρα, ελπίζω να ακούγομαι. Επειδή έχουν ακουστεί διάφορα το τελευταίο διάστημα, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει θολό τοπίο σε ό,τι αφορά στο ρόλο κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων σε περιστατικά στον Εύρο ή ακόμη και στο Αιγαίο. Ευχαριστώ. Όπως επανειλημμένα έχουμε πει, πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ΜΚΟ πραγματικά βοηθάει στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Και θέλω να πω, έπαιξε και ένα ιδιαίτερο ρόλο στην αρχή της κρίσης προ-εφταετίας, όπου δεν ήμασταν κι εμείς ως κράτος έτοιμοι και για μια τέτοια μεγάλη προσφυγική ροή. Η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν των οργανώσεων ακόμα λειτουργεί με ένα πολύ σωστό τρόπο και τους ευχαριστούμε για τη συνδρομή τους. Υπάρχει όμως μια γραμμή. Το να βοηθήσεις κάποιον που βρίσκεται στην Ελλάδα είναι απολύτως θεμητό. Το να συνεργαστείς με ανθρώπους απέναντι για να βοηθήσεις κάποιον να μπει παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι αδίκημα. Και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου λοιπόν υπάρχουν ΜΚΟ ή άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην παράνομη είσοδο κάποιου στην ελληνική επικράτεια, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ποινική δικαιοσύνη. Υπάρχουν αρκετές δικογραφίες που έχουν ήδη γίνει από την ελληνική αστυνομία κατά καιρούς και υπάρχουν, είναι στη φάση της ανάκλησης. Πιθανόν και υποθέσεις που έχουν πάει τώρα στη δικαιοσύνη να οδηγήσουν σε αντίστοιχα συμπεράσματα. Το μήνυμα είναι πολύ απλό πάντως προς ΜΚΟ. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Θέλουμε να συνεχίσετε να συμβάλλετε στην αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν θα ανοιχθούμε συνδρομή σε παράνομη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Από ό,τι βλέπω πλέον έχουμε και ερωτήματα, τα οποία έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι γραπτώς που έχουν συνδεθεί. Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα που έχει κάνει η κυρία Κουτάντου Αγγελική από το Reuters. Φοβάστε ότι με την επέκταση του φράχτη στον Εύρο θα αυξηθούν οι ροές από το Αιγαίο? Δεν έχω απαντήσει ήδη στην ερώτηση. Στόχος μας είναι να φυλάξουμε συγχρόνως αποτελεσματικά και τα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορά μας, ώστε να μην επιτρέπουμε μετακίνηση ροών από ένα σημείο σε άλλο. Επόμενο ερώτημα από τον κύριο Γιώργο Χριστίδη από τον Der Spiegel. Είπατε ότι ο βασικός στόχος της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας μας είναι να παρέχει προστασία σε όσους τη χρειάζονται και τη δικαιούνται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί περίπου 4.500 αυξήσεις ετούν τον άσυλο μέσω του Εύρου. Τουλάχιστον ένα στους τέσσερις, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου, θα πάρει θετική απόφαση από τις ελληνικές αρχές. Στο ίδιο διάστημα, από τις αρχές του έτους δηλαδή, η Ελλάδα έχει αποτρέψει σχεδόν 40 φορές περισσότερους ανθρώπους να περάσουν από τον Εύρο. Για πάνω από 150.000 αποτροπές παράνομων μεταναστών έχει μιλήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια η διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους που καταγράφηκαν το 2022 και είναι πιθανόν να πάρουν άσυλο από τη χώρα μας, καθώς οι ελληνικές αρχές θα τους αναγνωρίσουν ότι ορθώς φοβούνταν την επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους ή την Τουρκία, και τους δεκάδες χιλιάδες που οι ελληνικές αρχές τους στερούν μέσω της αποτροπής τη δυνατότητα να πράξουν το ίδιο? Πώς και ποιοι αποτρέπονται και με ποια κριτήρια? Σας ευχαριστώ. Η Ελλάδα έχει σύνορα και δεν επιτρέπει την παράνομη είσοδο. Σας θυμίζω ότι ούτε η συνθήκη της Γενέβης προβλέπει ελεύθερη είσοδο και παράβαση των συνόρων, ούτε η διεθνής νομοθεσία προβλέπει κάτι τέτοιο. Είχα πει πρόσφατα σε μια ομιλία μου σε ξένους ευρωβουλευτές ότι αν υπήρχε ελεύθερο δικαίωμα να περάσει τα σύνορα, δεν θα είχαμε διαβατήρια και βίζες. Όποιος ήθελε θα έμπαινε σε ένα αεροπλάνο στην Αφρική και θα πήγαινε Φραγκφούρτη. Αλλά όταν πάει κάποιος στο Μογκαντίσου να μπει σε ένα αεροπλάνο να πάει προς Φραγκφούρτη, οι άνθρωποι του αεροδρομίου θα του ζητήσουν τη βίζα του. Αν δεν έχει, δεν μπαίνει. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια νομοθεσία δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ανά τον πλανήτη, και το ίδιο δεν υπάρχει και στην Ελλάδα. Η Τουρκία, εξακολουθώ να τονίζω, ότι είναι μια ασφαλή χώρα. Ακόμα και αιτήσεις ασύλου που γίνονται δεχτές στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι κινδύνευαν στην Τουρκία. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο οποίος ήρθε και αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα, που προέρχεται από μια τρίτη χώρα, κινδύνευε στην Τουρκία. Άρα δεν έχει προκύψει ποτέ
ότι από τη φύλαξη των συνόρων υπάρχουν κίνδυνοι στην Τουρκία. Αν υπήρχαν κίνδυνοι στην Τουρκία, πρέπει πλέον και η διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει την Τουρκία αντίστοιχα. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Ροδοθέα Σεραλίδου για λογαριασμό. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε. Θα επανέλθουμε στους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ, αλλά να τελειώσουμε τις γραπτές. Νομίζω έχει σημασία γιατί περιμένουν αρκετή ώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ερώτηση από την κυρία Ροδοθέα Σεραλίδου για λογαριασμό της δημόσιας γερμανικής ραδιοφωνίας και δημόσιας ελβετικής ραδιοφωνίας. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι χάρη στην πολιτική προστασία των συνόρων έχουν μειωθεί οι θάνατοι στα σύνορα. Από την άλλη, όμως, έχουν αυξηθεί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που προσπαθούν πλέον να φτάσουν από τα τουρκικά παράλια απευθείας στην Ιταλία, παρακάμπτοντας στην Ελλάδα φοβούμενοι παράνομες επαναπροωθήσεις, τις οποίες η Ελλάδα όμως εξακολουθεί να αρνείται, με αποτέλεσμα πολύ νεκρά ναυάγια, για παράδειγμα, στα ανοιχτά της Κρήτης. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή καινούριος επικίνδυνος δρόμος μετανάστευσης, ακριβώς επειδή οι πρόσφυγες δεν μπορούν να φτάσουν στην Ελλάδα, που είναι η πιο ασφαλής διαδρομή για αυτούς. Δεν φέρει ευθύνη η Ελλάδα σε αυτή την εξέλιξη? Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα έπρεπε η Frontex και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν και να αποτρέψουν παράνομες αναχωρήσεις από το Λίβανο, όπως συνεργάζονται με τη Λιβική ακτοφυλακή και απαγορεύουν παράνομες αναχωρήσεις από τη Λιβύη, όπως θα έπρεπε να κάνει η Τουρκία στα δικά της χωρικά ύδατα. Από εκεί και πέρα, η δικιά μας ευθύνη είναι να προστατεύσουμε το δικό μας χώρο έρευνας και διάσωσης, και το κάνουμε. Αν υπάρχουν άλλα κράτη που θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, δηλαδή να στείλουν δικά τους πλοία έξω από το Λίβανο και να παίρνουν κόσμο να τους πηγαίνουν κατευθείαν στις χώρες τους, εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση σε αυτό. Ακολουθεί το ερώτημα του κυρίου Φλωριάν Σμίτσα από την Deutsche Welle. Σε μια συνάντηση με την Frontex στο Ρεύρο, μάθαμε ότι οι υπάλληλοι της Frontex έχουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση στα σύνορα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους που θα έρθουν από την πλευρά της Frontex για τον έλεγχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί δεν έχουν απόλυτη πρόσβαση, ειδικά σε μια κατάσταση στην οποία η Ελλάδα και η Τουρκία αντιμετωπίζουν συνέχεια κατηγορίες σχετικά με pushback? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κατηγορίες για pushback αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η πραγματικότητα είναι ότι τα σύνορά μας με την Τουρκία δεν έχουν μόνο το μεταναστευτικό. Υπάρχουν πολλοί αναλυτές που ασχολούνται με το μεταναστευτικό που νομίζουν ότι το μοναδικό παγκόσμιο ζήτημα είναι η μετανάστευση. Είναι σημαντικό ζήτημα, δεν είναι το μόνο ζήτημα. Η περιοχή, τα σύνορα με την Τουρκία, είναι μια περιοχή αυξημένης εθνικής ασφάλειας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθούμε και αυτό απαιτεί να υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πλήρη συνεννόηση με τη Frontex για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε στα σύνορα και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα εκκρεμές ανοιχτό θέμα πάνω σε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολουθεί το ερώτημα της κυρίας Σάνιας Ρίστοφκα από το πρακτορείο Μία. Δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η κατάσταση στα βόρεια σύνορα της χώρας? Λειτουργεί ακόμη ο βαλκανικός διάδρομος προς την Ευρώπη? Και δεύτερον, τι απαντάτε σε όσους σας κατηγορούν ευθέως για pushbacks? Καταρχήν, η Ελλάδα αποτρέπει παράνομες αναχωρήσεις από τη χώρα μας και κατά καιρού συλλαμβάνει κυκλώματα μέσα στην Ελλάδα τα οποία συμμετέχουν στην παράνομη μεταφορά ετούντων άσυλο από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι όλοι έχουμε την ίδια ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Όλοι πρέπει να αποτρέπουμε παράνομες αναχωρήσεις από τη χώρα μας και να σπάμε αυτές τις αλυσίδες των λαθροδιακινητών. Το ίδιο λοιπόν κάνει η Ελλάδα αναφορικά με τον βαλκανικό διάδρομο και η αστυνομία συστηματικά διαβάζεται για συλλήψεις που κάνει. Από εκεί πέρα, νομίζω για το θέμα των συνόρων, έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα πράγματι φυλάει τα σύνορά της με ένα αποτελεσματικό τρόπο, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Νομίζω τώρα, αν μου επιτρέπετε, αν μπορείτε να κάνει ένα λεπτάκι, κάνε μία maximize. Αυτή είναι. Πιο ωραία. Αυτή ήθελα να σας δείξω. Για κάνε share στους αυτούς που είναι εκτός. Εδώ. Για κάνε share. Εκεί. Λοιπόν, αυτή την έχω βγάλει μόνος μου. Κάθομαι λοιπόν εκεί, από εδώ που βλέπετε, από το κινητό μου την έβγαλα. Απέναντι είναι η νησίδα. Και νομίζω, αν δείξει και μια άλλη φωτογραφία, εδώ την έχω πιο πίσω είμαι, εκεί είναι η νησίδα. Δεν είναι μακριά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι διασώθησαν ήταν οι άνθρωποι. Δεν ήταν άνθρωποι με προχωρημένη ηλικία. Εδώ νομίζω φαίνεται πιο καθαρά απ' όλα. Και βλέπετε ότι μέχρι τη μέση είναι στον Αστράγαλο. Και από εκεί μου είπαν οι αστυνομικοί ότι περπατιέται. Δεν είναι πέρα του ύψους του ανθρώπου το βάθος του ποταμού. Και δεν είναι και ο ποταμός το καλοκαίρι δεν έχει την ίδια ορμή που έχει το χειμώνα. Άρα αυτό το θέμα της, ότι είχαν μπλοκαριστεί και χάθηκαν και ζωές μπλοκαρισμένοι εκεί πέρα, εμένα προσωπικά μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση.
Γιάννης Χαδούλης από το Γαλλικό Πρακτορείο. Η αντιπροσωπεία των Πρασίνων, με την οποία συναντηθήκατε προημερών, διατύπωσε ανησυχίες για την παράνομη χρήση από ιδιωτικές εταιρείες των πλάνων καταγραφής των ετούντων άσυλων στη Σάμο. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιους χώρους γίνεται καταγραφή των ετούντων άσυλων και αν γίνεται χρήση αυτών των δεδομένων? Όταν ήταν εδώ και μιλήσαμε οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων, τους απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις και μου έκανε εντύπωση που δεν κάνανε δήλωση μετά. Τους πήγαμε και στο κέντρο ελέγχου, τον είδανε, είδαν οι ίδιοι όλη την παρακολούθηση που γίνεται. Οι δομές έχουν ένα σύστημα ελέγχου όπως έχουν οποιοδήποτε ευρωπαϊκό δημόσιο κτίριο. Τους έλεγα χαρτολογώντας ότι και να μπεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι ταυτότητα, περνάς από έλεγχο, βάζεις την τσάντα σου σε ένα X-ray και σε πολλά από τα δικά σας μέσα για να έρθει κάποιος επισκέπτης στο εξωτερικό, περνάει από κάποιο έλεγχο. Δεν μπαίνει όποιος θέλει να περπατήσει στο γραφείο σας. Τα ίδια μέτρα εφαρμόζουμε κι εμείς. Υπάρχουν κάμερες στις δομές που παρακολουθούν όχι ιδιωτικούς χώρους, δεν παρακολουθούμε δωμάτια, δεν παρακολουθούμε χώρους ιδιωτικούς, παρακολουθούμε κοινόχρηστους χώρους προς αποφυγή βίων περιστατικών ή οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους ανθρώπους που διαμένουν εκεί. Και αυτό νομίζω μέχρι στιγμής έχει μεταφραστεί σε ένα πολύ πιο ασφαλές περιβάλλον, συνδυασμένο με την πιο σύντομη παραμονή πλέον ανθρώπων σε αυτές τις δομές, δημιουργεί ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον από αυτό που είχαμε πριν από αρκετά χρόνια και πιθανότητα πολύ καλύτερο από ό,τι έχουν αυτή τη στιγμή πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση στο δικό τους πρόγραμμα υποδοχής. Ερώτημα από την κυρία Μαρίνα Ράφενμπεργκ από τη Le Monde. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από πρόσφυγες από Συρία που βρίσκονται στην Τουρκία και πως φοβούνται για επαναπροωθήσεις προς την Συρία. Μπορεί τότε να παραμείνει η Τουρκία ασφαλή χώρα? Και δεύτερο ερώτημα. Ο νέος υπεύθυνος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Υπουργείου θα μπορεί να μεταβεί στα σύνορα στον Εύρο και να πάει σε αστυνομικά τμήματα και να κάνει την έρευνά του? Ευχαριστώ. Ως προς το πρώτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί την Τουρκία μια χώρα ασφαλή. Αν υπάρξει μια ευρωπαϊκή απόφαση ή διεθνής απόφαση που αλλάζει το χαρακτηρισμό της Τουρκίας, θα τον λάβουμε εμείς υπόψη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας θυμίζω, συνεχίζει συστηματικές επαφές με την Τουρκία σε θέματα διαχείρισης του μεταναστευτικού. Από εκεί και πέρα, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Υπουργείο δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τις διοκτικές αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την εξέταση στις εσωτερικές υποθέσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που είναι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει στόχο να επιβεβαιώσει ότι οι δομές που έχουμε και λειτουργούν, είναι σε συμμόρφωση με τα διεθνή πλαίσια. Δεν είναι ερευνητής. Ερευνητής στο έδαφος. Συνεχίζουμε. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η κυρία Μαρία Κουζινοπούλου. Ο συνήγορος του πολίτη εξέφρασε επιφυλάξεις για την συμμετοχή του στις επιτροπές του Υπουργείου για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τι απαντάτε? Θεωρώ ότι είναι σημαντικό από την εμπειρία και τη γνώση που έχει ο συνήγορος του πολίτη να συνδράμει καταλυτικά σε δύο θέματα. Τον προτείναμε να είναι στην επιτροπή που θα επιλέξει τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να εξασφαλίσει από την εμπειρία του ότι έχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα να ανταπεξέλθει στο ρόλο, και επίσης τη μόνιμη επιτροπή που έχουμε με τα συναρμόδια Υπουργεία να αποτελεί αυτόν ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό δεν, κατά τη δικιά μας άποψη και την άποψη της Βουλής, δεν αποτελεί σύγκρουση με το γενικότερο ρόλο του συνήγορου του πολίτη. Δεν του ζητάμε να είναι σε αυτή την επιτροπή αντί να κάνει τη δουλειά του. Του ζητάμε να είναι σε αυτή την επιτροπή επιπλέον του να κάνει τη δουλειά του. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται η αντικειμενικότητα του συνήγορου ούτε συνταγματικός του ρόλος. Αντιθέτως, εκμεταλλευόμαστε τη γνώση του και την εμπειρία του στο βαθμό που θέλει ο νυν ή ο επόμενος συνήγορος του πολίτη να προσφέρει για να συνδράμει. Θεωρήσαμε ότι ήταν μια θετική εξέλιξη να υπάρξει αυτό. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Σταύρος Μαλιχούδης από το Σόλομον. Πρώτον, η κυβέρνησή σας έχει αναφερθεί επικριτικά στο ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο προσφυγικό. Την ίδια στιγμή, ΜΚΟ εξακολουθούν να αναλαμβάνουν κομβικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη διερμηνία στην υπηρεσία ασύλου, στέγαση ασυνόδευτων παιδιών και άλλα. Γιατί εκχωρεί η κυβέρνηση τόσο βασικές λειτουργίες και σημαντικά ευρωπαϊκά ποσά σε ΜΚΟ, δεν έχει την τεχνογνωσία να αναλάβει αυτές τις λειτουργίες στο ελληνικό δημόσιο? Και ένα δεύτερο ερώτημα. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της ένταξης των προσφύγων, ακόμη και αν αυτή ξεκινά όταν εκείνοι τελικά πάρουν άσυλο στην Ελλάδα. Αλλά η στρατηγική ένταξη που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο σας αριθμεί 17 σελίδες όλες και όλες. Ποια είναι τα 3-4 κεντρικά σημεία αυτής της στρατηγικής που μπορείτε να μας παρουσιάσετε και μπορείτε να μας παρουσιάσετε κάποια από τα αποτελέσματα έως σήμερα?
Εγώ θα αναφερθώ πιο πολύ στο πρώτο, γιατί στο δεύτερο η Σοφία Ιβούλτε που έχει κάνει συγκεκριμένες παρουσιάσεις για το θέμα της συνταξιακής πολιτικής. Εγώ παρουσίασα τα αποτελέσματα του Ήλιος και σας είπα επίσης το γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει εντάξει στο RRF προγράμματα ένταξης μεταναστών. Από εκεί πέρα για το θέμα των ΜΚΟ. Σε πολλά θέματα έχουμε ανακτήσει εμείς τον έλεγχο. Δηλαδή, όταν αναλάβαμε εμείς, οι δομές ανά την Ελλάδα διοικούντουσαν από ΜΚΟ. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Υπάρχει διοικητής που έχει οριστεί από την ελληνική κυβέρνηση σε κάθε δομή και πλέον έχουμε αναλάβει την πλήρη λειτουργία όλων των δομών φιλοξενίας. Το πρόγραμμα Εστία, το οποίο στηρίχτηκε σε ΜΚΟ, όπως σας είπα, 31 Δεκεμβρίου, τερματίζεται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, στις οποίες υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τις ΜΚΟ, όπως το θέμα των ασυνόδευτων που αναφέρεστε, το οποίο νομίζω ότι αυτή η συνεργασία μέχρι στιγμής ήταν προς όφελος και της χώρας και των άσυλων. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε εμείς ως Υπουργείο να δημιουργήσουμε μόνιμες κρατικές δομές και να προσλάβουμε πολύ κόσμο για υπηρεσίες οι οποίες από τη φύση τους είναι ευμετάβλητες στον χρόνο, νομίζω δεν θα ήταν θετική επιλογή. Άρα, στηριζόμαστε στις ΜΚΟ εκεί που έχουν την εξειδικευμένη γνώση που δεν χρειάζεται εμείς να την αντιγράψουμε. Έχουμε συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα σε υπηρεσίες που μπορούμε να πάρουμε καλύτερες υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η Συμφωνία Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Δομών. Έχουμε ορίσει διοικητές που εκφράζουν την πολιτεία, δουλεύουν για την ελληνική κυβέρνηση στις δομές φιλοξενίας. Άρα, έχουμε κατά περίπτωση εφαρμόσει την καλύτερη πολιτική για αυτό το θέμα. Ένα ερώτημα καταθέτει η κυρία Νεκταρία Σταμούλη από το Πολίτικο. Πώς γίνεται η αποτροπή εισόδου στον ευρώ πρακτικά από τις αρχές, πρώτον. Ήταν επερωτήματα. Κύριε Χαδούλη, απλώς να το αναφέρω. Δεν διατηρούμε δεδομένα από τα ΚΑΜΣ, δεν είναι δεδομένα τα οποία έχουν κάποια άλλη χρήση, πέρα από την ασφάλεια των ΚΑΜΣ και έχει οριστεί και υπάρχει και υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων. Υπάρχει μια πολιτική διαχείριση των δεδομένων, τα οποία έχουμε συζητήσει με την αρμόδια Εθνική Αρχή. Και μιας και απαντήσατε, Υπουργέ, στα επερωτήματα, υπάρχει άλλο ένα από τον κύριο Χαδούλη από το Γαλλικό Πρακτορείο. Συνεπώς, δεν γίνεται χρήση των δεδομένων από τις κάμερες. Το είπατε μαζί. Άρα απαντήσατε και στον ευρώ. Και πάμε ξανά στην κυρία Σταμούλη. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά στην υπόθεση των 38, είχατε πει ότι πήγατε στον ευρώ, όταν πήγατε στον ευρώ, ότι υπήρχε νεκρό παιδί με βάση τις μαρτυρίες. Τι είχε πάει λάθος ώστε το Υπουργείο να έχει λανθασμένες πληροφορίες για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και πού βασίζεται η σημερινή σας δήλωση για το ότι τελικά είχατε κάνει λάθος? Πρώτον, όταν εγώ πήγα στον ευρώ, μετέφερα και είπα ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες προκύπτει. Ήταν πολύ προσεκτικές οι λέξεις που είπα, προκύπτει τις μαρτυρίες. Όταν όμως ολοκληρώθηκαν η εξέταση των ανθρώπων στον ευρώ και εξετάστηκε και το υλικό που υπήρχε, δηλαδή φωτογραφίες και δικαστικά έγγραφα, και έγινε αντιπαραβολή με τα στοιχεία άφιξης στον ευρώ και τα πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν εκεί, προέκυψε σαφέστατα ότι δεν υπήρχε αγνοούμενος, δεν υπήρχε πέμπτο παιδί, δεν υπάρχει σε καμία φωτογραφία πέμπτο παιδί και συγχρόνως. Τώρα λένε ότι το ένα είναι δίδυμο του άλλου. Συγχρόνως αυτή η οικογένεια δεν την βλέπουμε πουθενά. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ταφή, δεν υπάρχει σημείο ταφής. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε με στόχο να πιεστεί η ελληνική κυβέρνηση και η τελική πολιτική είναι να ανοίξουμε τα σύνορά μας. Νομίζω υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν για άλλους λόγους ο καθένας, είτε για ιδεολογικούς είτε για οικονομικούς λόγους, η Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορά της και να ξαναγίνει πύλη εισόδου. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να γίνει με την παρούσα κυβέρνηση. Η κυρία Σταμούλη είχε ακόμα ένα ερώτημα. Πώς γίνεται η αποτροπή στον ευρώ πρακτικά από τις ελληνικές αρχές? Έχω πει πολλές φορές ότι θέματα τα οποία άπτονται του πρωτόκολλου που λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία δεν είναι ένα θέμα το οποίο εγώ θα συζητήσω δημόσια. Και νομίζω μπορούμε να κλείσουμε τον κύκλο των γραπτών ερωτήσεων με την κυρία Εμμανουηλίδου Λυδία, η οποία δηλώνει ανεξάρτητη δημοσιογράφος. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την κατάσταση του προγράμματος επιτήρησης Κένταυρος? Σε πόσες δομές είναι εγκατεστημένο, είναι πλήρως λειτουργικό, ποια δεδομένα συλλέγονται και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται? Ευχαριστώ. Λειτουργεί στις πρώτες κλειστές ελεγχόμενες δομές, Σάμο Κολέρο. Σε αυτές τις δομές είναι εγκατεστημένο. Ευελπιστούμε σε όλες τις δομές να είναι εγκατεστημένο τους επόμενους λίγους μήνες. Τα δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται για όσο διάστημα έχει συμφωνηθεί με την Εθνική Αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές που έχει οποιοδήποτε χώρος δημόσιος ο οποίος φυλάσσεται. Στο σημείο αυτό, νομίζω μπορούμε να περάσουμε σε ένα κύκλο επερωτήσεων όσων δημοσιογράφων βρίσκονται στην αίθουσα. Ο κύριος Στάικος από τον κύριο.
Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Τι απαντάτε στην κριτική πως για τους Ουκρανούς πρόσφυγες έγιναν όλα πολύ γρήγορα και πολύ σωστά, ενώ για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει το ίδιο πάθος. Πολλοί λένε πως επειδή είναι Ευρωπαίοι, Ορθόδοξοι, Λευκοί, η Ελλάδα άνοιξε τις πύλες της και την αγκαλιά της, ενώ το ίδιο δεν συνέβη ή δεν συμβαίνει με πρόσφυγες από τη Συρία, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες. Και θέλω το σχόλιο σας, γιατί τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά, για ένα tweet της κυρίας Γιόχανσον στις αρχές Ιουλίου, που είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει τις βίαιες απελάσεις μεταναστών, διαφορετικά θα χάσει κονδύλια. Ευχαριστώ. Ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των προσφύγων από την Ουκρανία σε σχέση με από άλλες χώρες είναι δεδομένο. Αυτό είναι ευρωπαϊκή απόφαση, δεν είναι ελληνική. Η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εσωτερικών Υποθέσεων που ενεργοποίησε για τους Ουκρανούς την οδηγία του 2001, η οποία προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση του κάθε ετούντα μόνο και μόνο επειδή προέρχεται από την Ουκρανία, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ελληνική απόφαση. Άρα αυτό είναι μια ερώτηση που μάλλον θα πρέπει να την κάνετε σε όλους τους Ευρωπαίους ομολόγους μου. Εμείς διαμαρτυρόμαστε και λέμε ότι, καταρχήν λέμε ότι ορθά εφαρμόστηκε στους Ουκρανούς. Εφαρμόστηκε δύο πράγματα εφαρμόστηκε στους Ουκρανούς. Η αυτόματη αναγνώριση και η άρση των εσωτερικών συνόρων. Εμείς λέμε ότι το δεύτερο πρέπει να ισχύσει για όλους. Εμείς είμαστε πιο μπροστά από τους υπόλοιπους σε αυτό το θέμα. Λέμε λοιπόν στους Ευρωπαίους εταίρους ότι οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που αναγνωρίζονται σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποκτάνε δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και κυκλοφορίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε εμείς που διαφωνούμε με αυτό. Είναι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάποια στιγμή θεωρήσαν ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής θα αποτελέσουν το χώρο. Δεν είναι σωστός όρος γιατί είναι άνθρωποι, αλλά θα το πω χώρο στάθμευσης για τους πρόσφυγες που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν είναι δίκαιο. Και η Ελλάδα αντιτάσσεται σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει περισσότερη αλληλεγγύη στο θέμα των αναγνωρισμένων προσφύγων και να εφαρμόσουμε το στοιχείο από τη Συμφωνία της Ουκρανίας της ελεύθερης μετακίνησης σε όλους τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την αυτόματη αναγνώριση σε οποιονδήποτε μπαίνει. Γιατί ξέρετε, όποιος έρχεται από μακριά πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση. Και η συνθήκη της Γενέβης προβλέπει εξατομικευμένο έλεγχο της κάθε αίτησης. Αλλά αν αναγνωριστεί, εκεί δεν πρέπει να φερθείς διαφορετικά σε αυτόν που είναι πρόσφυγας και έχει έρθει από τη χώρα Α, σε σχέση με αυτόν που είναι εκτοπισμένος και πρόκειται από την Ουκρανία. Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας. Μακάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερη πρόοδο πάνω σε αυτό. Γιατί η χώρα μας πολλές φορές δέχεται την εξής οξύμορη κριτική. Απ' τη μία δεχόμαστε κριτική για τη φύλαξη των συνόρων και απ' την άλλη δεχόμαστε κριτική για τις δευτερογενείς ροές. Μας κατηγορούν γιατί δεν μπαίνουν και μας κατηγορούν γιατί μπαίνουν και φεύγουν. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελέσει και χώρο φιλοξενίας για περιόριστο αριθμό. Είμαστε το 2,4% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αντίστοιχα πρέπει να σηκώσουμε και το δικό μας βάρος. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε απεριόριστη ευθύνη. Κάποια στιγμή υπήρχε η άποψη ότι η Συμφωνία του Δουβλίνου μιλάει για απεριόριστη ευθύνη των κρατών πρώτης υποδοχής. Αυτό ως έννοια είναι πλέον απολύτως παροχημένο. Με την κυρία Γιόχανσον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα θέματα και το θέμα της χρηματοδότησης Ελλάδος να αντιμετωπίσει κανένα ζήτημα. Εκεί πάντως με τις βίαιες απελάσεις. Εκείνη το είπε και μάλιστα δημόσια, γι' αυτό και το θέτω. Και σας απαντώ ότι δεν έχουμε κανένα ανοιχτό θέμα συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το χορό των επερωτήσεων τον είχε ανοίξει ο κύριος Ψαρόπουλος από το Αλτζαζίρα, οπότε το λόγο σε αυτό. Έδωσα και μια συνέντευξη προχτές. Δεν ξέρω αν πότε θα παίξει, αν έπαιξε. Μια ωραία συνέντευξη του Αλτζαζίρα. Στο Inside Story. Ναι, οπότε, για πότε είναι αυτή. Δεν μου τα λένε όλα. Αν δεν σας τα λένε, θα σας τα πούμε εμείς τότε. Για πες. Σε συνέχεια των όσων είπατε τώρα, δώστε μας λίγο μια εικόνα, ένα snapshot του πού βρίσκεται η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης και αν έχουμε κάποια ελπίδα υπογραφής μέσα στο 23. Γιατί αυτό συζητιέται, πότε το κατέθεσε η κυρία Φόντερ Λάιν. Υπάρχει μια καρδιά σε αυτό το πακτ. Η καρδιά του πακτ είναι το ζήτημα της αλληλεγγύης. Μέχρι στιγμής κανείς δεν θέλει να το αγγίξει. Και όσο δεν αγγίσει αυτό το κρίσιμο θέμα και προσπαθούμε να πάμε γύρω-γύρω στο screening regulation, στο Eurodac regulation, στο EUAA regulation, η πρόοδος ήταν πεπερασμένη. Και νομίζω είναι ξεκάθαρη και η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δεν θα δεχτεί αυτή την προσπάθεια του Συμβουλίου σαλαμοποίησης. Θέλει μια συμφωνία πακέτου. Εμείς συμφωνούμε με αυτό. Εμείς συμφωνούμε με την άποψη του Κοινοβουλίου. Θέλουμε μια συμφωνία πακέτου. Η βάση της συμφωνίας πακέτου
είναι τι γίνεται με τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Ήρθαν 100, αναγνωρίστηκαν. Από εκεί και πέρα, είχε προτείνει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα μπορούν στα 3 χρόνια να πάρουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει γραπτό πάνω στις συμφωνίες. Αυτό θα ήταν μια ουσιαστική πρόοδος στη συζήτηση. Δηλαδή, αν τεθεί το όριο της τριετίας για την ελεύθερη μετακίνηση, είναι κάτι που κατ' εμάς είναι στην πολύ σωστή κατεύθυνση. Και το είχα θέσει και στην τελευταία συνεδρία των 5 χωρών της Μεσογείου στη Βενετία. Αν δεν δούμε πρόοδο στο θέμα της αλληλεγγύης, δεν θα περάσει από το Συμβούλιο και δεν θα περάσει και από το Κοινοβούλιο. Ούτε το 23, ούτε το 24, ούτε το 25, ούτε το 26, ούτε το 27. Η κυρία Καραβάλτσου. Καραβάλτσου από το ΜΕΚΑ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου, πόσο χρονικό διάστημα έχει ένας μετανάστης να αφήσει την χώρα και πώς ελέγχεται αν όντως την εγκατέλειψε? Γιατί ρεπορταζιακά τουλάχιστον προκύπτει ότι άτομα με απόρριψη στην αίτηση ασύλου παραμένουν στη χώρα μας για πολλούς μήνες, ίσως και με δεύτερο ή τρίτο όνομα. Και πόσο χρονικό διάστημα έχει να ασκήσει έφεση? Καταρχήν, η έφεση μπορεί να κάνει μέσα σε 10 μέρες από την πρώτη απόφαση, από την πρωτοβάθμια. Έχουμε καταφέρει τελευταία χρόνια να κλείσουμε αρκετές τρύπες του συστήματος. Αυτό με τα δεύτερα και τρίτα ονόματα πλέον δεν υπάρχει, γιατί παλιότερα κάνανε μια αίτηση αρχική βούληση, τη λέγανε, πέρανε ένα χαρτί από την αστυνομία και περνάγανε από την υπηρεσία ασύλου πολύ καιρό αργότερα. Αυτό πλέον το έχουμε καταργήσει. Είναι μία η αίτηση που γίνεται. Γίνεται ηλεκτρονικά, παίρνονται αποτυπώματα Eurodact και δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερος φάκελος με τα ίδια στοιχεία Eurodact. Άρα πλέον αυτό το στοιχείο των πολλαπλών ταυτοτήτων μπορεί να υπήρξε. Βεβαίως, ναι. Το δικό μας με τις αστυνομίες, βεβαίως, είναι η ενιαία βάση. Άρα, όταν κάποιος υποβάλλει αίτημα ασύλου πλέον, μία φορά το υποβάλλει, δίνει δακτυλικά, δεν μπορεί να έχει δεύτερο ή τρίτο φάκελο. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα του παρελθόντων ετών. Όταν κάποιος πάρει απορριπτική απόφαση ασύλου, έχει λιγότερο από ένα μήνα να φύγει από τη χώρα. Και έχουμε επενδύσει αρκετά τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία και νέων κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν φύγει ή έχουμε κίνδυνο να κρυφτούν και να αποφύγουν την απέλαση. Το άλλο που στηρίζουμε προγράμματα οικειοθελούς επιστροφής, το οποίο είναι το παράδειγμα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες κάνουν και συνεργαζόμαστε κυρίως με τη Δανία στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω στο θέμα των οικειοθελών αποχωρήσεων, που με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης τους δίνεται ένα κίνητρο να μην υποβάλλουν εμπόδια στη διαδικασία επιστροφής τους και να υπάρχουν περισσότερες εθελοντικές επιστροφές. Μετά. Λοιπόν, να ρωτήσω. Δώστε πάτε σε μένα. Με συγχωρείτε. Μετά εσείς. Ήθελα, κύριε Υπουργέ, να επανέλθω λίγο στο θέμα που είπατε για τη σύμβαση της Γενέβης, νομίζω, και για το ότι η Ελλάδα πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά της. Και για αυτά την ελεύθερη μετακίνηση, νομίζω, ανθρώπων από χώρα σε χώρα. Το θέμα των προσφύγων έχει να κάνει κυρίως με ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Και η συνθήκη της Γενέβης προτάσει στα κράτη να προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους που για λόγους πολέμου ή πολιτικών λόγων εκτοπίζονται, φεύγουν, αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους. Άρα δεν έχει να κάνει με μετακίνηση. Οπότε αυτή η αποτροπή στα σύνορα, η οποία μεταφράζεται σαν pushbacks από πολλές χώρες, πού εδράζεται, αφού δεν δίνουμε δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους που για λόγους εξαναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους, ψάχνουν αλλού? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και επανέρχομαι λίγο στο θέμα του Εύρου, γιατί επανειλημμένως είπατε ότι ήταν 15 μέτρα αυτή η απόσταση. Ήθελα απλώς να αντιστρέψω το ερώτημα. Πώς εξηγείτε ότι μετά από 5 μέρες και αφού η ελληνική αστυνομία έλεγε ότι ήταν τουρκικό έδαφος, αυτοί οι άνθρωποι βρήκανε τον τρόπο, δεν ξέρουμε πώς βέβαια, και πώς βρήκαν τη βάρκα και ήρθανε τελικά? Δηλαδή, γιατί χρειάστηκε να περάσουν 5 μέρες για να γίνει αυτό? Ευχαριστώ. Κι εγώ έχω μεγάλη περιέργεια πώς βρήκαν τη βάρκα. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Μάλλον βρέχει βάρκες στον Εύρο, περνάνε άνθρωποι και δίνουν βάρκες. Απλώς. Στον Εύρο υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν τείχοι και ασφαλώς. Δεν υπάρχουν κάμερες σε κάθε μέτρο. Όταν σηκώσαμε κάμερες για να δούμε τη συγκεκριμένη νησίδα, δεν βρήκαμε κανέναν. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις καταθέσεις των ίδιων, ότι όταν εμείς στείλαμε τις κάμερες και είχε ανακοινώσει η αστυνομία πότε έγινε ο έλεγχος, οι ίδιοι έχουν πει ότι έχουν φύγει. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι ο έλεγχος ελληνικής αστυνομίας εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε σωστός.
Και έχω δει και το βίντεο. Πράγματι, κοιτάξαν την εισίδα από την αρχή μέχρι τέλος από την ελληνική πλευρά, ώστε να μην δημιουργούν θέμα. Το πώς βρέθηκε η βάρκα, μεγάλο ερώτημα. Μακάρι κάποια στιγμή να μας απαντηθεί. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια άποψη πώς βρέθηκε η βάρκα, ή αν μπορεί κάποιος συνεργάτης να σας πει πώς βρέθηκε η βάρκα εκεί. Ενδιαφέρον θα ήταν. Νομίζω θα είναι θέμα της ανάκρισης, δεν είναι δικό μου θέμα. Βλέπουμε τι γίνεται. Έχω μεγάλη περιέργεια πώς βρέθηκε αυτή η βάρκα. Ως προς το θέμα των σύνορων, καταρχήν θα σας ανακοινώσω ότι δεν γίνεται πόλεμος στην Τουρκία στα σύνορά μας. Η Ελλάδα δεν συνορεύει με εμπόλεμες χώρες. Αν συνορεύαμε εμπόλεμη χώρα, η Ευρώπη θα εφάρμοζε μια διαφορετική πολιτική, όπως κάναμε στην υπόθεση Ουκρανίας, η οποία συνορεύει με τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 31 της Συνθήκης της Γενέβης, σας θυμίζω, αναφέρεται για ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν άμεσα από χώρα κινδύνου. Όταν κάποιος είναι Σομαλός, έχει μπει στο αεροπλάνο, έχει προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη με βίζα, έχει μείνει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες στην Τουρκία, έχει δουλέψει πιθανόν σε κάποια δουλειά και μετά από τρεις-τέσσερις μήνες αποφασίζει να πληρώσει ένα διακινητή, να τον βάλει σε μια βάρκα. Αυτό δεν είναι η έννοια της Συνθήκης της Γενέβης. Και θέλει μεγάλη προσοχή η Ευρώπη να εφαρμόσει σωστά το διεθνές δίκαιο για να μην δημιουργούνται αντιδράσεις που βλέπετε σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία πολλές φορές χάνει το μέσο δρόμο. Να πάμε τώρα στη Δημοκρατία. Δημοκρατία, τελειώσαμε. Ωραία. Ήταν η συμφωνία, ήθελα να ρωτήσω για το μνημόνιο συνεργασίας με τον Μπαγκλαντές. Υπεγράφει τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, τέλος Ιανουαρίου, ψηφίστηκε τον Ιούλιο, εφαρμόζεται από Νοέμβριο. Και στα στοιχεία που μας δώσατε εσείς, τον Μπαγκλαντές είναι τέταρτος στις αιτήσεις ασύλου φέτος. Με δεδομένο ότι είχε αναλάβει, νομίζω το μνημόνιο προϋπόταν ότι θα είχε αναλάβει την υποχρέωση να αποτρέπει και αυτό τις ροές κτλ. Το θεωρείτε επιτυχές, ας πούμε, μέχρι αυτού του σημείου? Το Μπαγκλαντές έχει αναλάβει την υποχρέωση να δέχεται την επιστροφή όσων εμείς θα στείλουμε πίσω. Να αποτρέπει, δεν είναι στα σύνορα με την Τουρκία για να αποτρέπει το Μπαγκλαντές, τους Μπαγκλαντεσιανούς να περάσουν από Τουρκία στην Ελλάδα. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέτεται και το λέω και δημόσια, όταν με την εφαρμογή της συμφωνίας από Νοέμβριο αρχίσουμε και ζητήσουμε τις πρώτες αναγκαστικές επιστροφές στο Μπαγκλαντές με βάση τη νέα συμφωνία, είναι πολύ κρίσιμο για το μέλλον αυτής της συμφωνίας να συνεργαστούν οι αρχές του Μπαγκλαντές, όπως ακριβώς έχουμε συμφωνήσει. Εγώ πιστεύω σε 6 μήνες θα έχουμε μια καλή εικόνα αν λειτουργεί και για την κάλυψη αναγκών που χρειάζεται η αγροτική οικονομία μας και ως προς το θέμα της αποτροπής πάνω στους μετανάστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο όλους.